40% καταπληκτικό σκορπίδινο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Ναι, με πάμε να τα κάνουμε ραγιά, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα χώρια, να βάλουμε την βάρκα από τι παραγωγέ και να κάνουμε και σήμερα μια γνή, μια θετική ζουμουσάδα! Γατάκια, βραζιλιάνοι speaker! Γατάκια! Και ανθυπογατίδια. Έχω κυρίες και κύριοι στην κονσόλα, το κορίτσι, την καριάτιδα της κονσόλας, την Αναστασία. Καλώς ήρθες και σήμερα, κοράσιον, πάνω από την πλημπλικέρα, για να μας οδηγήσεις εκ του ασφαλούς στα πάνωμα ύδατα των Ερτζιανών. Εδώ, πίσω από το μικρόφωνο, η αφήτο μου τσουνάρα μου, 24ος, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα πάμε το επόμενο δίωρο να κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ με ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτή η καταπληκτική σειραφή εκφράσεων. Ελάτε στην παρέα μας, ανοίξαμε την πλημπλικέρα, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί που από χθες, και θέλω να το τονίσω γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα και τα εξηγούμε όλα, θα μου πεις, δεν είσαι υποχρεωμένος. Θέλω εγώ να πω ότι χθες και για ένα μήνα στο όνομα μπήκε και το όνομα της Electronet. Θέλω με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσω τον Μάκη Μπαμπουκίδη που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει πάνω από 10.000 ευρώ δώρα. Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να τον ευχαριστήσω. Και έτσι μέχρι να φύγω για την άδεια στις 26-27 Ιουλίου θα υπάρχει μέσα στο όνομα της ομάδας, πώς λέγαμε παλιά, μπράβο ΠΑΟΚ, πώς ήταν ξέρω εγώ Σκόντα Ξάνθη, να πούμε έτσι, θα υπάρχει μέσα στο όνομα της ομάδας η Electronet που τόσο πολύ, πέρα από τη χορηγία, γιατί χορηγός δεν είναι μόνο η Electronet, είναι και άλλη χορηγία, αλλά είναι από τους πιο παλιούς μαζί με τη Λαδόκολα. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο και το είχα υποσχεθεί, ήταν υπόσχεση στο Μάκη Μπαμπουκίδη, χωρίς ο άνθρωπος να μου ζητήσει ποτέ τίποτα, είναι του δίνω μόνο και όχι του ζητάω, χωρίς να μου ζητήσει ποτέ. Του είπα έτσι για να σε ευχαριστήσω, θα μπει το όνομα του μαγαζιού σου, το όνομα της εταιρείας σου, μαζί με την ομάδα μου, μαζί με το group, έτσι. Για όλα αυτά που έχει δώσει. Χθες δώσαμε μια τηλεορασάρα, έχουμε δώσει κλιματιστικά εκεί στο πάρτι 500 ευρώ δώρο και την τοποθέτηση, τι κινητά, τι PlayStation, τι ιονιστές, δηλαδή... Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Απλά ήθελα να το εξηγήσω ότι χθες πολλοί ανησυχήσατε μήπως μας χάκαραν, μήπως τέλος πάντων υπήρξε κάποιο θέμα. Δεν υπήρξε κανένα θέμα. Έτσι λέει, δεν ήταν hacker, γιατί μπράβο, αυτοί που πραγματικά μας αγαπάνε ανησύχησαν, λέει μήπως μπήκε κάποιος και έβαλε. Αν και γνωρίζετε τη σχέση που υπάρχει με την Electronet εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όσοι έχετε περάσει από το μαγαζί, ξέρετε ότι δεν είναι απλά ένας ακόμα χορηγός. Από τους πιο παλιούς μαζί με τη Λαδόκολα είναι οι πιο παλιοί και οι πιο πιστοί. Μπορεί και να κοντεύουμε και δεκαετία τώρα δίπλα στην εκπομπή και δίπλα σε όποιο ραδιόφωνο και αν ήμουνα. Μην ξεχνάτε ότι το φρεσκότερο ψάρι στην πόλη το τρώτε στο Αιγαίον, εκεί που μοσχοβολάει η θάλασσα. Πεντακάθαρα όλα, μεγάλη γκάμα από θαλασσινά, εννοείται και χταποδάκι και καλαμαράκι και μύδια και τα πάντα όλα έτσι. Και βέβαια, ό,τι υπάρχει σε ψάρι από τις ελληνικές θάλασσες, εκεί φρεσκότατα, δεν αφήνει τίποτα να παγιατέψει. Τίποτα η οικογένεια Ιωαννίδη με δύο καταπληκτικά μαγαζιά. Ένα στο Ρεόκαστρο 69-56-66 τη Λιβεριά και στο Δικητήριο 214.000. Το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη το τρώτε στο Νικολαίδη. Πηγαίνουν και κλαίνε πάνω από το ψυγείο με τα παγωτά. Την Αναμέλεια, τι Αγριοκέρασο, τι Σουλουμουντρούχουμ, τι Τυραμισού, τι Καϊμάκι Αγριοκέρασο, τι Νοαζέτα, τι Λίλα Πάουζε, τι American Cookies, διάφορες γεύσεις καταπληκτικές και Velvet την Bosco. Όλα τα ωραία πράγματα. Όσο για το κορυφαίο σχολείο στην πόλη, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, κάντε μια βόλτα σας από εκεί, πάρτε το παιδί και πηγαίνετε να δείτε γιατί μιλάμε. 475-900, τα τμήματα προπαρασκευαστικά, μαθαίνετε άριστα τη γλώσσα σαν native speaker από ανθρώπους εξαιρετικούς στη δουλειά τους, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε καταπληκτικές εγκαταστάσεις, 130 χρόνια εμπειρία στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Από εκεί βγήκαμε κι εμείς και κουβαλάμε διαχρονικά μέσα μας τα πράγματα που μας δίδαξαν οι δάσκαλοι μας τότε. Σεβασμός στους δασκάλους μας. Έχω τύχει σε περιστατικό στην Αργολίδα που 60χρονος μαθητής του πατέρα μου, που τώρα είναι 85, τον βρίσκει μαζί με τα παιδιά του και τα εγγόνια του στην περατσάδα που κάνουμε στην Ερμιόνη κοντά στο χωριό και σκύβει και του φυλάει το χέρι, Αναστασία. Ο 61 έσκυψε στο 80, στον 85 και του φυλάει. Και τραβάει το χέρι μου. Λέω, πατέρα μου, τι κάνεις, δεν είμαι αρχιμανδρίτης. Όχι δάσκαλε. Όχι. Δεν ξεχνάμε τους πρώτους μας δασκάλους, δεν ξεχνάμε αυτά που μας είπαν. Και έτσι προχωράμε. Μπήκαμε πλέον σε ρυθμούς προετοιμασίας στο εξωτερικό.
στον απόϊχο του πουλήματος που μας έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα ασχοληθούμε ελάχιστα πλέον με όλο αυτό, διότι εχθές αφιερώσαμε όλη τη μέρα. Βγαίνουν συνέχεια πραγματάκια. Επειδή δεν του κράτησε τον Κάνιας ή επειδή δεν του κράτησε το Σάκοφ. Ο ένας ο Κάνιας δεν έπαιξε πέρσι όλη τη χρονιά και έπαιξε μόνο στο τέλος. Ο άλλος ο Κάνιας, ναι, ο Σάκοφ ήταν ένας φιλότιμος αναπληρωματικός που έμπαινε και επίσης και αυτός όλο τον χρόνο δεν μπορούμε να πούμε ότι μάγεψε και στο τέλος φόρτσαρε. Δεν μπορεί να είναι αυτό δικαιολογία. Θα σταματήσουν τις δικαιολογίες από την πλευρά του Ρασβά Λουτσέσκου, τον οποίο επειδή ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλείο, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι κυμπάρης, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι συνυφασμένος με την ανωτερότητα, το κυμπαριλίκι και τον υποτισμό, παρόλα όσα συνέβησαν, παρότι είναι ένα ξεκάθαρο τρύπημα, η ομάδα και πιο συγκεκριμένα ο Ιώσης Σαββίδης, η οικογένεια Σαββίδη, τον ευχαρίστησε για όλα όσα έχει κάνει και με εκφράσεις πολύ σημαντικές. Καλή τύχη, coach, στη νέα σου πρόκληση. Σε ευχαριστούμε που έκανες τα όνειρά μας πραγματικότητα. Εύχομαι τα καλύτερα σε σένα και την οικογένειά σου. Θα είσαι για πάντα ο φίλος και στρατηγός μας. Έγραψε ο Ιώσης Σαββίδης. Ό,τι και να έχει συμβεί, το είπα και χθες. Όσο σοβαρό και να είναι. Όπου και να διαπληκτιστήκατε. Ό,τι και να υπήρξε, ό,τι θέμα και να υπήρξε. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Σε καλία. Τι λέει? Μια που είπες για Αιγαίο, χαιρετίσματα από την ταβέρνα Αυλή στην Κρύα Βρύση. Α, μάλιστα. Εκεί που είχαμε κάνει λέει τη συγκέντρωση. Τέλεια. Τα φιλιά μας μας ακούνε στην Κρύα Βρύση. Που δεν μασάει από σαραντάρες, παραμένει Κρύα Βρύση. Δεν έχει προβλήματα, ούτε παγώνει το χειμώνα με τους μείον. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Χθες καθόμουν και σκεφτόμουν, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση ρε παιδί μου, και έβαζα στο μυαλό μου το εξής. Έβαζα το εξής. Αν κάποιος μετά από τα δύο συνεχόμενα ντάμπλ, μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό, μέσα σε όλη αυτή την εκτόξευση της ομάδας, σε κάθε επίπεδο, ήθελε να μας τρυπήσει, ήθελε να μας βλάψει, ποιους τρεις θα έπιθε, θα προσπαθούσε να πείσει να φύγουν? Με ποιους τρεις θα μου δημιουργούσε τη μεγαλύτερη αναμπουμπούλα? Το ξαναλέω, χωρίς να έχω καμιά πληροφόρηση ή να είμαι συνωμοσιολόγος. Απλά η λογική τι λέει? Ένα. Ποιον προσπαθώ πρώτον να διώξω? Αυτόν, ένα μηδέν. Σωστή απάντηση, να τη δεχτώ. Ποιον προσπαθώ να αποθαρρύνω, να τρελάνω, να τον απογοητεύσω, να τον εξοργήσω με την κλοπή του πρωταθλήματος, με το θέμα, με την φωτογραφία και το βγαλμένο μπουφάν, με όλο αυτό που έγινε, με την αρπαγή, με την κλοπή ενός πρωταθλήματος, πρώτον ποιο προσπάθησαν να διώξουν? Τον Ιβά Σαββίδη. Από εκεί ξεκινάς. Αν φύγει αυτός, κατέρευσαν. Έχω πει, η μόνη αντικατάσταση σε αυτή την ιστορία είναι ο λαός που ποτέ δεν φεύγει. Ποτέ ο λαός είναι πάντα εκεί, όποιος κι αν ήταν. Και με τους 300 του Βουλινού, και με κρύο και με ζέστη και εσωτερικό και εξωτερικό, και όταν φεύγαν οι παίκτες μας γιατί δεν είχαμε να τους πληρώσουμε, και όταν μέναμε εκτός Ευρώπης επειδή δεν είχαμε λεφτά, και ο κόσμος ήταν πάντοτε εκεί, περισσότερο από ποτέ μάλιστα στις δύσκολες καταστάσεις, στις ζωφερές στιγμές. Δεν φεύγει ποτέ λοιπόν ο κόσμος, δεν φεύγει και ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτοί είναι οι δύο αναντικατάστατοι. Τι προσπάθησα λοιπόν, εγώ λέω, ένα, να τον απογοητεύσω τόσο πολύ, να συγχαθεί, να πει ρε, πιάστε όλοι, τα παρατάω και φεύγω ρε. Εγώ έδωσα τόσα εκατομμύρια και εσείς έρχεστε και μου κλέβετε για μια ανοιχτή χαρτοτενία και ένα κολάρο ψεύτικο και για μια φωτογραφία ντεμέκ τρομοκρατίας και μου κλέβετε το πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Ένα αυτό. Δεύτερο, πάω να πάρω ποιον μετά, τον καλύτερο του παίκτη, τον πρώτο του σκόρερ, αυτόν ο οποίος γέρνει την πλάστιγκα υπέρ του ΠΑΟΚ μέσα στα γήπεδα, αυτόν ο οποίος παστελώνει με κάθε ευκαιρία, αυτός ο οποίος έχει τον γκολ, πώς ανακατεύουμε εμείς τη φραπεδιά μας, να πούμε την ίδια άνεση, αυτόν λοιπόν ξεμυαλίζω και κοιτάω πώς θα φύγει. Εγώ δεν λέω απαραίτητα ότι είναι πίσω από τις προτάσεις των Αράβων μάνατζερ
που έχει το γραφείο του στον Πειραιά. Δεν λέω αυτό, ρε παιδί μου. Λέω. Κάνουμε μια υπόθεση. Πώς λέγαμε στη γεωμετρία, ας υποθέσουμε ή έστω ότι υποτείνουσα τέμνη την πλευρά δέλτα και τα λοιπά. Θεέ μου, πιάτσε το στομάχι μου με το που ανέφερα γεωμετρία και άλγευρα. Έχω χάσει καμιά 5 χρόνια ζωής. Επανέρχομαι λοιπόν, γιατί πρέπει να περατώσουμε την εκπομπή μας χωρίς αναγούλες για μαθηματικά. Αν λοιπόν ήθελα να αποδομήσω, να διαλύσω, να καταστρέψω, να βάλω δυναμίτη σε αυτό το οικοδόμημα, πρώτα τον μεγαλομέτοχο, την κεφαλή, προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο. Μετά, ξεμυαλίζοντας τον ποδοσφαιριστή με αράβικα, πετροδολάρια και με σούσεις της περιόδου να χάνω το σκόρερ μου, και στην πρώτη κρίση και στη δεύτερη κρίση τα αντανακλαστικά ήταν μεγαλειώδη. Και στην πρώτη περίπτωση ο κύριος Ιωάννης Αβίδης πείσμωσε, τρελάθηκε και λέει, έτσι είστε, όχι δεν θα φύγω, όχι δεν θα μείνω και θα σας γλεντοκοπάω και θα χορεύω ποντιακά πάνω στα αποκαμωμένα σας πρόσωπα. Όχι μόνο εκεί είναι που μας μέτρησαν λάθος, το έχω πει πολλές φορές με τη λέξη μέτρησαν, δεν μας υπολόγισαν, λέει τι θα κάνουν, θα διαλυθούν αυτοί. Έχουν να το πάνε 33 χρόνια, τους το κλέβω, το καταλαβαίνουν και αυτοί ότι δεν είναι καλύτεροι, ότι το πρωτάθλημα αυτό είναι καθαρά προϊόν κλοπής, δίδεται χάρτινα, τι θα κάνουν και αυτοί, θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Δεν μας είχαν μετρήσει σωστά. Και έτσι ήρθε η περσινή συγκλονιστική σεζόν με το αίτητο πρωτάθλημα, με το double ξανά. Τρίτη φορά είναι σχέση, όπως είπαμε. Δεν είναι αρπακολιά, δεν είναι one night stand. Γνωρίσαμε και τους γονείς. Βγήκαμε έξω και Κυριακή φάγαμε. Πήγαμε και στη γιαγιά και τον παππού. Πλέον θεωρείται relationship. Πρώτα λοιπόν τον μεγαλομέτωχο, μετά τον center four και τον παστελωτή, τον πιο καθοριστικό παίχτη στην ουσία, εκείνο το διάστημα, και εκεί η ομάδα καταφέρνει, και αυτό είναι προς τιμή του Ρασβάν Λουτσέσκου, είπαμε, δεν θα αφαιρέσουμε τίποτα από τα καλά λόγια που λέγαμε για τη συνεισφορά του στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, στο αείτο πρωτάθλημα. Τίποτα. Πρέπει να είμαστε έντιμοι. Καμία κουβέντα για εκεί. Εγώ προσωπικά. Ο άλλος μπορεί να πει, να ξέρεις, έβαζε αυτόν ή δεν έβαζε εκείνον. Βεβαίως. Okay. Εγώ είμαι εδώ για να πω τη δική μου άποψη, όχι των αλλωνών. Δεύτερο λοιπόν χτύπημα εκεί. Και τρίτο χτύπημα ποιο θα ήταν, παιδιά. Να σου ξεμυαλίσω τον προπονητή. Άρα τρεις βασικοί πυλώνες. Τέταρτο θα έβαζε το Βιερίνια, αλλά ο Βιερίνια λόγω ηλικίας πλέον ήρθε απόλυτα συνειδητοποιημένα και είναι τόσο αρρωστάκι με την ομάδα που δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να του πει, ξέρεις, φύγε, κάνε ράνε. Είναι, ήρθε γιατί εδώ ήρθε με ένα σκοπό. Ήρθε ο Μεσσίας του ΠΑΟΚ, στην επέστρεψε στο μέρος του, στη χώρα του, εγώ θα πω, για να είναι το όνομά του συνυφασμένο εσάι με αυτά τα δύο double. Και έτσι λοιπόν, οι τρεις πυλώνες, ας το πούμε έτσι, τα τρία βασικά στηρίγματα σε ένα τρίποδο, ο μεγαλομέτωχος, ο σημαντικότερος παίχτης και ο προπονητής, κατά μία φοβερή σύμπτωση, θα ξαναπώ, δεν έχω κανένα σενάριο συνωμοσίας, αλλά πώς κατά φοβερή σύμπτωση στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις οι Άραβες πρεμούρα, καημό, εντέρτη, αυτόν θέλω, αυτόν θέλω, τον Λουτσέσκου, αυτόν θέλω, ρε παιδί μου, αυτόν. Έτσι, ξυπνήσαν ένα πρωί και είπαν θέλουμε αυτόν. Ή μπορεί κάποιοι μάνατζερ, τους είπα, ξέρετε κάτι, εκεί. Εγώ δεν λέω ότι σου είπανε τσοντάρουμε κι εμείς, δεν λέω τέτοια πράγματα σε καμία περίπτωση. Ή θα κάνουμε δουλίτσα με άλλον σου παίκτη, ή θα πάρουμε από σένα, αν τους πείσεις τους Άραβες να πάρουν από εκεί, γιατί ο Άραβας δεν ξυπνάει ένα πρωί, φοράει να πούμε την κελεμπία και λέει θα πάω να πάρω αυτόν. Συναντιόνται, συζητούν, συναλλάσσονται με μάνατζερ, με γραφεία, με μεγάλα γραφεία μάνατζερ. Θέλουμε λοιπόν να τους πούμε ότι και σε αυτή την τρίτη περίπτωση του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οργανισμός έδειξε τρομερά αντανακλαστικά. Όλη η οικογένεια, πέρα βέβαια από το μεγαλομέτωχο που κατάλαβε αμέσως τι έχει γίνει
και μέσα σε 40, ούτε καν 48 ώρες δεν τους άφησε να χαρούν τα διάφορα ανθυπογατήδια που βγήκαν κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, οτιδήποτε. Δεν τους άφησε, δεν τους άφησε. Άναυδοι οι Πορτογάλοι, λέω πάντα, η επόμενη μέρα μιας πολύ δυνατής κατάστασης, είτε είναι συναισθηματική, είτε είναι εμπορική, είτε είναι πνευματική, είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι οτιδήποτε, ρε παιδί μου, αγωνιστική. Την επόμενη μέρα που κάθεται η σκόνη από το κουρνιαχτό, από το ποδοβολητό των αλόγων που περνούν μέσα από ένα λιβάδι και κάθεται να δει το τοπίο, την επόμενη μέρα λοιπόν καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί. Ξέρετε τι έχει συμβεί? Δεν έχουν λόγια οι Πορτογάλοι. Χθες άκουσα, διάβασα δηλώσεις Πορτογάλων πρωτοκλασσά των δημοσιογράφων που έλεγαν πώς έγινε αυτή η μετακίνηση αυτού του ανθρώπου, τον οποίο το θεωρούν το next big thing. Τον είχαν στο μυαλό τους για μια μεγάλη πορτογαλική. Ήδη είχαν γίνει επαφές με την Μπενφίκα και δεν έκατσε πριν λίγο καιρό. Τον θεωρούσαν επόμενο προπονητή μιας μεγάλης ισπανικής ομάδας. Μιας αγγλικής, το θεωρούσα δεδομένο, το άκουγα και εχθές στις δηλώσεις, το διάβασα και εχθές στις δηλώσεις Πορτογάλων δημοσιογράφων. Έναν τέτοιο φέραμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν να πούμε σε αυτούς οι οποίοι καταχάρηκαν για 40 ώρες, άλλαξαν τις αποδόσεις, έφεραν την καταστροφή, έφεραν τον όλεθρο, ότι αυτή η μεγάλη οικογένεια, ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, έχει αλλάξει σε τέτοιου είδους πράγματα και καλό θα είναι να το αντιληφθείτε. Έχει γιγαντωθεί, έχει προχωρήσει επίπεδα, ακόμα και σε τέτοιου είδους σημαντικές κρίσεις. Πείτε μου, ποιος άλλος δεν θα τρελαινόταν δύο μέρες πριν την προετοιμασία να τον άδειαζε έτσι, τόσο άκομψα, τόσο στιγνά, να τον πουλούσε με τέτοιο τρόπο ο προπονητής που έχει χτίσει όλο αυτό. Κι όμως όλοι αντέδρασαν όπως έπρεπε. Ακόμα και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, γιατί πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι φέρνουν τον όλεθρο, το έχουμε πει, okay. Δεν μιλάω για τους βαλτούς, δεν μιλάω για τους πληρωμένους, δεν μιλάω για τους εχθρούς, για τους αντιπάλους που σε τέτοιες ευκαιρίες ψοφάνε να τα κάνουν όλα, όλα, όλα. Και χαίρονται όταν δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις, γιατί αυτό θέλουν τα αφεντικά τους. Δεν μιλάω για αυτούς, μιλάω για τα παοκτσάκια που είναι λιγότερο υπομονετικά, έχουν περισσότερο γρήγορα την έκρηξη, είναι λιγότερο ψύχρεμοι και okay, είπαμε, όλους τους αγαπάμε. Όμως η αντίδραση που έδειξε όλη η οικογένεια είναι πραγματικά υποδειγματική. Το αν θα πετύχει αυτός ο άνθρωπος δεν το ξέρουμε φυσικά. Εννοείται δεν το ξέρουμε. Ματάκι, χορταράκι και για αυτόν. Δεν το γνωρίζει κανένας. Οφείλουμε όμως όλοι μας, και βάζω πρώτο πληθυντικό, ο καθένας από το μετερίζει του, είτε είναι ο παδός, είτε είναι ο φροντιστής, είτε είναι παίκτης, είτε είναι δίκηση, είτε είναι παραγωγός, δημοσιογράφος, ραδιοφωνατζής, οτιδήποτε, και κυρίως ο λαός, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Γιατί? Δεν έρχεται μετά από συνεχόμενες αποτυχίες που okay, πιάσαμε πάτο, μόνο καλύτερα μπορεί να πας. Είναι εύκολο να σε καλούν μετά από αποτυχίες. Γιατί? Τι είχαμε, τι χάσαμε. Στο λέω, σε ξεχάσαμε. Με, δεν υπάρχει κάτι, μόνο ανώτερα. Είναι δύσκολο να παραλαμβάνεις μια κατάσταση άκρος επιτυχημένη. Δύσκολο γιατί πάντα θα υπάρχει σύγκριση. Δύσκολο γιατί πρέπει να βρεις γρήγορα και εσύ τη χημεία, την ομοιογένεια, όπλο μεγάλο αυτής της ομάδας για να συνεχίσεις. Άρα, πάρα πολύ σοφά χθες ο γίγαντας Σούπερμαν Πασχαλάκης είπε στο αεροδρόμιο να βοηθήσουμε όλοι τον καινούριο προπονητή. Οι παίχτες μπήκαν στην πρίζα, όλοι. Ακόμα και αυτός που δεν τον υπολόγιζε, ο προηγούμενος προπονητής, π.χ. ο Χατζή Ισαΐας, λέω. Π.χ. ο Κάτσε, π.χ. δεν ξέρω βρε παιδί μου, αλλά και αυτός που ήταν σίγουρος με τον προηγούμενο προπονητή, π.χ. ο Ελκαντουρί, λέω εγώ. Θα πρέπει όλοι να μπουν στη διαδικασία να πείσουν τον καινούριο προπονητή, ο οποίος και εκεί θα φανεί πόσο μάγκας είναι. Θα πρέπει, χωρίς να τα διαλύσει όλα, χωρίς να καταστρέψει, χωρίς να βάλει δυναμίτη σε αυτό το ήδη υπάρχον σχήμα,
στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση να βάλει τη δική του πινελιά και να κάνει την ομάδα ακόμα πιο ελκυστική, ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο επιτυχημένη, να προχωρήσει στην Ευρώπη, να ξαναπάρουμε πρωταθλήματα, κύπελα κτλ. Αυτή είναι όλη η ιστορία, παιδιά, και δεν είμαι κανένας βαδιστόχαστος αναλυτής. Δεν χρειάζεται να έχω τελειώσει τη σχολή προπονητών της Κολονίας για να καταλάβω ότι εδώ είναι όλη η ιστορία. Να μην τα γκρεμίσεις όλα, το τι σύστημα θα παίξει, αυτό είναι δική του ιστορία. Θα παίξει 4-3-3, αν θα παίξει 4-2-2, αν θα παίξει 4-1-1. Αυτό είναι δική του ιστορία. Το αν θα παίξει 4-2-3-1, 4-3-2-1, αυτά είναι δικά τους πράγματα, δεν μπλεκόμαστε. Εκεί λοιπόν είναι η μαγιά. Να διατηρηθεί το άκρος οικογενειακό κλίμα. Έβλεπα χθες φωτογραφίες από την αναχώρηση, στιγμιότυπα από την προπόνηση. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό αυτής της οικογένειας και της παρέας. Παρότι ο πατέρας όλων αυτών, και το πατέρας με την κυριολεκτική έννοια, Αντρέ Βιερίνια, είναι λαβωμένος και έμεινε πίσω, γιατί τρέχει με το χρόνο, οι υπόλοιποι που είναι εκεί και ειδικά οι παλαιότεροι θα βοηθήσουν να ενσωματωθούν οι καινούργοι. Αυτή είναι η ιστορία. Καλή επιτυχία, Αμπέλ Φερέιρα, όπως σας είπα, από την πρώτη στιγμή, εκεί τονίζεται το όνομά του, Αμπέλ Φερέιρα, καλή επιτυχία, έφτασε 2,5-3 εκατομμύρια, λένε οι Πορτογάλοι, 2,5 λέγεται εδώ, η προσφορά στην Μπράγκα για να αφήσει τον προπονητή της να φύγει. Δεν θυμάμαι άλλη φορά αγορά προπονητή από ελληνική ομάδα να φτάνει στα 3 εκατομμύρια και να του λέει κιόλας, έλα εδώ, 2-3-6. Πάρε και 2 εκατομμύρια τη χρονιά. Ο Αλέξανδρος Μανιάτογλου θα είναι ο μεταφραστής, ένα παιδί άμεσα συνυφασμένο με την εποχή Σάντος. Κάπου πλανάται πάνω από όλο αυτό ο δάσκαλος του Καφέ Δερμάτινο, και επειδή και αυτός ανεπιφύλακτα είπε ναι για τον τεχνικό διευθυντή, ο οποίος αποδεικνύεται μεγάλος μάστορας στις διαπραγματεύσεις, αθόρυβος, υπόγειος σε όλα του, δεν χρειάζεται ούτε τυμπανοκρουσίες, ούτε φανφάρες, τι πάει. Από χθες το βράδυ ξανααναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για τον Ολιβέιρα, για την παικτάρα αυτή της Πόρτο που μας τίμησε με την παρουσία του και τον τίμησε και ο ΠΑΟΚ με την επιλογή του το τελευταίο εξάμεινο πέρσι, και αυτός τεράστιος παίχτης, και βέβαια μόλις του είπαν του Φερέιρα, ξέρεις, εδώ έπαιξε ο τάδε παίχτης, ανεπιφύλακτα είπε ναι και έχουν μπει πάλι σε διαπραγματεύσεις. Το ότι αδύνατο και δεν υπάρχει περίπτωση, το ακούμε Βερεσέ, το ίδιο έλεγαν Σάββατο πρωί όλοι, 12 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα έχει, λέει ο Φερέιρα, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Έλα μου που ήρθε όμως. Με 3 και όχι με 12. Παίζονται πολλά παιχνίδια, παίζονται πολλά συμφέροντα και πολλοί τρομάζουν με την ταχύτητα που κινήθηκε όλος ο οργανισμός. Με πρώτο και καλύτερο φυσικά τον Ιβάν. Ευχαριστούμε τον πατέρα Λουτσέσκου που μέσα στο παραλήρημά του για να δικαιολογήσει το πούλημα και την προδοτική συμπεριφορά του ιού του είπε διάφορες παπαριές, αλλά τον ευχαριστούμε γιατί είπε και κάτι ακόμα, ότι να, δεν του πήρε παίχτες Champions League. Έτσι θέλουμε να κουρδίζετε τον πόντιο. Έτσι θέλουμε. Τον ευχαριστούμε γιατί φεύγοντας, στα διάφορα ανόητα που είπε, είπε και μία κουβέντα που σίγουρα έχει γυρίσει το μυαλό του πόντιου. Γι' αυτό πήγε και πήρε προπονητή και θα του κοστίσει όλο αυτό 8,5-9 εκατομμύρια. Μάλλον ήθελε να ξοδέψει, ε. Πώς το είδατε. Αλλά και αυτό αποτελεί το καλύτερο κίνητρο για να φέρει παικταράδες, γιατί να είστε βέβαιοι ότι θα πρικίσει τον προπονητή αυτόν με παίκτες από το πάνω-πάνω ράφι ο Πόντιος. Θα είναι 2, θα είναι 3, δεν το ξέρουμε αυτό. Σίγουρο φαίνεται ότι θα είναι και το ότι θα αποκτηθεί ένας επιπλέον φόρ. Ειδικά αν αυτός θέλει να παίξει 4-4-2, ο Σφιντέρσκι καλός χρυσός δεν θεωρείται ότι είναι ένας καθαρός επιθετικός, ένας center for, περισσότερο περιφερειακός και νέος σε ηλικία. Θέλει λοιπόν να πλαισιώσει τον Ακπο με έναν έτοιμο, με έναν μπαρουτοκαπνισμένο, αν παίξει με 2 μπροστά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα έρθει η ώρα. Ευχαριστούμε τον σπουδαίο, τον παντοτινό
ζωντανό μύθο της ομάδας Μπάνε Πρέλεβιτς για όσα πρόσφερε αυτήν την όλη αυτή την οκταετία. Το κλάμα στο παρκέ της Νάντ θα παραμείνει μια παντοτινή εικόνα όσα χρόνια και να περάσουν. Έδωσε τον αγώνα του, κυρίως στο θέμα της εξυγίανσης, του να παραδώσει ένα πάο καθαρό. Αποχώρησε, έκανε αποδεκτή ο ΑΣ την παρέτησή του. Τον ευχαριστούμε για όλα, τον αγαπάμε. Έδωσε το δικό του αγώνα και τώρα όλο το βλέμμα πρέπει να είναι στραμμένο και στο μπάσκετ και στην επόμενη μέρα τι θα γίνει, ύστερα και από την απόσυρση του ενδιαφέροντος του Καραμάνου. Το μπαλάκι πάει στον ΑΣ να βρεθεί η διάδοχη κατάσταση και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια το τμήμα αυτό του μπάσκετ. Θα πούμε πολλά περισσότερα γενικότερα μετά το διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι τις εκπομπές σας ακούτε στο zoomusu.gr ηχογραφημένες. Εκεί ένα μεγάλο ευχαριστώ έχω να πω πάλι στο Γιάννη και στον Νίκο Μανουκίδη που φροντίζουν. Και μπαίνετε στο σαϊτάκι μας για να ακούσετε τις εκπομπές ηχογραφημένες και την Αναστασία που κάθεται εδώ και κόβει βέβαια. Βεβαίως, θα τα πούμε και αυτά. Και στο Δημητράκη που κάθονται και μας κόβουν τις εκπομπές και τις ακούτε χωρίς διαφημίσεις. Επίσης πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, έτσι, έτσι! Θα κάνα για μας, για χαλαλή σου. Αυτό είναι το νούμερο ένα hit του καλοκαιριού, να ξέρετε. Κρίμα που δεν μπορούμε να δούμε την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Δεν είναι αυτή η Ειρήνη Παπαδοπούλου, μπαίνει μετά. Επιλογή της Αναστασίας που είναι πάντα... Πώς με θέλεις, λες! Μα το πείσμα σου, αλλά δείχνει δε. Πάμε λίγο πιο ανάλαφρα, ρε παιδί μου. Επιλογή Αναστασίας, μας αρέσει. Κοίταξε, Αναστασία, άκουσα να δεις. Δεν συνάδει με το ρεπερτόριο, όμως άνοιξε λίγο την κρυσταλιέρα. Εκεί, επάνω εκεί που λέει τσάτς, δίπλα, εκεί στο ράφι που είναι τα βάζα τα κινέζικα, λέει τσάτς αλφα. Εκεί είναι τσάτς Αναστασία. Σπάσε! Μπράβο, μπράβο, φτάνει. Έτσι, νιώθεις καλύτερα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Από κάτω έχει δύο βάζα. Πάμε. Μπράβο, μπράβο. Έχεις και ρυθμό. Μπαμ, 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 με σφυρί. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εποχή Φερέιρα. Άλλοι πάνε με Φουρέιρα. Ο ΠΑΟΚ με Φερέιρα. Την ώρα που οι άλλοι ανανεώνουν και πανηγυρίζουν που ανανεώνουν τον 35χρονο Αβραάμ Παπαδόπουλο, του Αβραάμ και του Ισαάκ τα καλά, ο οποίος πρόλαβε τον Βουκεφάλα ανέμελο πόνι να τρέχει στις παιδιάδες της Πέλας, ο οποίος πρόλαβε ασπρόμαυρο το ουράνιο τόξο και ήρθε τώρα να αλλάξει το ρούτ της ιστορίας του Ολυμπιακού. Ρε Σιαμπάνι, ρε Σιαμπάνι, καημένε, τον βάλανε εκεί με το κασκόλ το παιδί ψηλά, ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, τέτοια σου είπε να πεις και τα είπες, τι να κάνει ο καημένος. Ρε Σιαμπάνι, ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, όπα ρε φίλε. Αλήθεια, ευχαριστώ προσωπικά τον κύριο Μαρινάκη. Σόπαρε, το Μαρινάκη συγκεκριμένα, Εδώ που ζούσες τόσα χρόνια δεν έχεις ακούσει τίποτα για το Μαρινάκη, ας πούμε, και για τον Ολυμπιακό, Και ήθελες από παιδί, ήθελες, Αχ, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Απλά, δες λίγο τι τέλος είχαν, αγωνιστικό τέλος μιλάω πάντα, και τέλος καριέρας, αυτοί που έφυγαν από εδώ, τους φουσκώσαν τα μυαλά οι μανατζερέοι και πήγαν κάτω μόνο και μόνο για να ενοχλήσουν για 5 λεπτά της ώρας την ψυχολογία του ΠΑΟΚΤΣΙ. Δες λίγο τι απέγιναν. Οι Τσανδάριδες, ο άλλος τερματοφύλακας που ούτε στον Όβι δεν στέριωσε. Οι παίκτες που φύγαν από εδώ, πού κατέληξαν και πού παίζουν αυτή τη στιγμή. Αυτά, αυτά, αυτά. Πάμε γραμμές, 2310-287-888. Εσείς μιλάτε, εμείς ακούμε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε, δεν πέφτει με τίποτα. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Για να βλέπετε καλά, οπτικά Μανολόπουλος. Προστατέψτε τα μάτια σας με τα οπτικά Μανολόπουλος. Βέβαια. Τρεις γενιές. Αδερφός. Παππούς. Μπαμπάσιος. Φυσικά, φίλε. Φυσικά. Το φίλο σου δεν το βλέπω, το διαφημίζεις τώρα τελευταία καθόλου. Για ποιο τον ξεχνάω, είδες. Τον ξεχνάω. Ευτυχώς είμαι εδώ. Να ξέρεις, οι πιο αδικημένοι είναι οι φίλοι μας, έτσι, να ξέρεις. Άμα είναι μεγάλα τα διαλύματα και πάμε σε κανένα 8 λεπτό, 9 λεπτό, χρακ, χρακ, τρώω τους δικούς μου, να γκρινιάξουν οι δικοί μου. Τι να κάνω.
Έλα, αγόρι μου, έλα, σε ακούω. Έμαθε και τα μηνύματα που έλαβε ο ΠΑΕΠΑΟ και ο Ιβάν Σαββίδης με τον γιο του. Έμαθε ξανά λίγο, δεν σ' άκουσα γιατί έκανα διακοπή. Στείλανε μηνύματα στην ΠΑΕ, ναι, στον κύριο Ιβάν Σαββίδη και στον ιό, τον Γιώργο, ναι, αλλά και λίγα παραπονά. Ναι. Γιατί δεν καθυστερήσετε κανένα 24ωρο λεπτό την πρόληψη λέει, του προπονητή. Περάσαμε εμείς λέει γυναίκες κάτω στον Πειραιά, στη Φιλαδέλφια, στην Αθήνα, στην Ομόνια, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένα 24ωρο. Λιγάκι, αφήστε μας λίγο ρε παιδί μου. Γιατί λίγο ακόμη, τόσο έτσι καιρό είχαμε να έρθουμε. Έτσι, αφήστε μας ρε παιδί. Γιατί ρε Πόντιε, γιατί ρε, έτσι, γιατί ρε, γιατί. Άκαρδε, ο Σέτσιος Σαμπάνης, σαν δεν ναι, βάλανε, πρόσεξε, με φανέλα Ολυμπιακού, με το κασκόλ ψηλά. Έχω ακούσει τα καλύτερα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Με πίστεψε. Ευχαριστώ προσωπικά τον κύριο Μαρινάκη. Άρε, ο Μαρινάκης γιατί σε πήρε, ρε. Πού σε είδε, επειδή είσαι μεγάλος τερματοφύλακας, σε πήρε. Αυτός είπε στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδος. Οι άλλοι, οι κυτρινόμαυροι χάρτη που γυρίσανε θα βγουν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Το άκουσες αυτό? Ο προπονητής τους γύρισε και είπε θα γίνουμε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Στον νέο κόσμο, μήπως έχει μια περιοχή εκεί στην Αθήνα. Έχει, ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει νέο κόσμο. Έχει νέος κόσμος. Πάμε. Εντάξει, υπάρχει και το πρόσεξε, υπάρχει και το κόσμο στο εμπορικό κέντρο. Δηλαδή μπορεί να είμαι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Είναι σαν αυτό που λέει αγάπη μου, αγάπη μου, πες μου, είσαι η πιο όμορφη σε όλο τον γαλαξία. Σιγά το σούπερ μάρκετ! Και βγήκε και όλες από την Νεφθαλήνη, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Καλά, δεν τρεπόμαστε. Εντάξει, είναι σημαντικός γιατί έχει παίξει το Καπερναούμ Βιθλέμ, μεγάλο το τερμί. Το μόνο μελανό σημείο εγώ που είδα στην δικιά μας ομάδα είναι του Καρυπίδη. Του Καρυπίδη γιατί, μελανό. Θα προτιμούσα κάποιον άλλον, εκτός από αυτόν δεν ξεχνάω σε παιχνίδι στη Κισάνθη που τα έβαλε με τον κόσμο το δικό μας, αν θυμάστε το παιχνίδι. Α, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, κοίταξε, όλοι θα κρυθούν από την παρουσία τους. Θα προτιμούσε έναν Νικούλη από τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης δεν την πρόδωσε ποτέ την ομάδα. Ήταν πάντα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε στο εξωτερικό, έχει σημασία που μιλάει τη γλώσσα, τα αγγλικά, αυτά. Δηλαδή, μακάρι να κάνει και να κάνω λάθος, εντάξει, να πω ψητικές μας και τα λοιπά. Θα κρυθεί και αυτός για αυτά που θα κάνει εδώ. Ξεκάθαρο. Τον προηγούμενο τον είδαμε. Ρε Παντελή. Πάλι ρε Παντελή. Ρε πάλι ρε Παντελή, δηλαδή φτάνει ρε, ρε πάτε δουλειά, τι δουλειά έχεις με αυτόν τώρα εσύ, δεν είσαι εσύ μέλος. Όσο και την πώληση του Σιώπη, δύο κοντοί σε μία ομάδα δεν χωράνε, έφυγε ένας ο κοντός, έμεινε άλλος ο κοντός. Κυριακή κοντή γιορτή. Κοντή, πάλεμε στο 4-16 αέρα κοπανιστό. Για τον κοπανιστό αέρα. Φιλιά ναι, ναι, πολλά! Φιλιά! Χθες κληρώσαμε τηλεορασάρα LG, μία τυχερή κέρδισε. Να πω ότι σήμερα, επειδή ο τυχερός χθες δεν τα θέλει τα κρέατα, μου λέει ήθελα Κωστή, άσε είμαι εντάξει από πλευράς αυτής, ήθελα για την τηλεόραση, δώστα αύριο, οπότε σήμερα δίνουμε μία σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης, μέσα από το σταθερό τηλέφωνο αν θέλετε. Εντάξει? Μάλιστα, στην Καπερναούμ, στον Τέρμπι βεβαίως. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, για να είμαστε, να ακριβολογούμε, ο Καρυπίδης δεν είχε κάνει κάτι σε εκείνο τον αγώνα εις βάρος του κόσμου. Είχε απλά κάνει ένα για μένα παράδεκτο, σε μια φάση με fair play, την είχε πέσει το Φακούντο. Στη γραμμή πάνω. Το Φακούντο Περέιρα και τον έκανε τραμπούκο σε εκείνο το μάτς που είχε γίνει πάρα πολλά. Ναι, το θυμάμαι. Τώρα το θυμήθηκα. Δεν θυμόμουν κάτι με τον κόσμο χειρονομικό. Όχι, 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 όχι. Είχε διαπληκτιστεί πάνω στη γραμμή, όπως βλέπουμε. Ναι, επειδή ήμουν μέσα στο παιχνίδι και τα λοιπά, από την απέναντι μεριά θα επίθυμα και είχε κάνει πέσιμο στο Φακούντο. Okay. Σε γενικές γραμμές το παιδί, πάντα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ποτέ δεν πρόδωσε στην ομάδα. Εντάξει, να σου πω κάτι, είδαμε και αυτούς που. Ακριβώς. Είδαμε και αυτούς που λέμε ότι. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο Παντελής τρύπησε τρεις φορές τον ΠΑΟΚ, όσο και να βγαίνουν αυτόκλητοι υπερασπιστές σου. Να τον υπερασπίζονται δημόσια για να λένε η αλήθεια πράγματα είναι αυτή, που έκανε. Όχι, δεν αναιρούμε το ότι κάποια στιγμή πλήρωσε και από την τσέπη του, okay, αλλά δεν γίνεται, είναι 3-1 το σκορ. Να το πω έτσι, άμα δεν το πούμε ακριβώς, μαθηματικά. Έτσι ακριβώς. Δεν είχε κανένα λόγο να σηκωθεί να φύγει τώρα συνεπικουρώντας στην προδοσία του Ρουμάνου.
διότι αυτός είναι ένα μέλος μόνιμο της οικογένειας. Υπήρχε πριν από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, θα υπήρχε και μετά. Ήταν σημαντικό που η ομάδα του έδωσε ένα τέτοιο ρόλο, τον πίστεψε και πάλι. Και γι' αυτό έκανε τύπο στον κόσμο. Γι' αυτό το κυριότερο είναι, Κωστή μου, ότι ήρθε παρακαλυτά. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Υπήρξαν άνθρωποι που παρακάλεσαν τον Ιβάν Σαββίδη για να γυρίσει πίσω. Και αυτός με την πρώτη ευκαιρία, όπως και τότε με τον Πόλο, είναι την κοπάνηση. Θεωρώ ότι η πόρτα, εγώ δεν είμαι εκεί για να αποφασίζω. Θεωρώ και κάνω, ας πούμε, μια εκτίμηση ότι με αυτή ειδικά την τελευταία του συμπεριφορά έκλεισε για πάντα η πόρτα. Έτσι, και δεν μας ενδιαφέρει. Όσοι πήγαν στην ευχή του Θεού, τους ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφεραν. Δεν έχουμε ούτε αφορίζουμε, ούτε ευχόμαστε κακή τύχη. Όχι, βέβαια. Ο καθένας πρόσφερε, γιατί άμα αφορίζουμε, Κωστή μου. Όχι, δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι δεν εκτιμάμε την προσφορά του καθενός. Και ότι δεν έχουμε μεγαλώσει σαν οικογένεια, σαν οργανισμός. Και μπράβο που ο μικρός Σαββίδης βγήκε και είπε αυτά που είπε. Στρατηγός, παντοτινός, φίλος. Βεβαίως, έτσι, ανωτερότητα. Είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν θα μικρύνουμε για κανέναν. Έτσι πρέπει. Κάτι με αφορμή με αυτό που είπες για τον μικρό τον Γιώργη. Ναι. Πραγματικά με εξοργίζει, ξέρεις τι με εξοργίζει. Η ευκολία που ο συνοπαδί μας ξεγελιώνται, ρε παιδί μου, από μέσα που είναι χαρακτηρισμένα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Εντάξει, βγάζουν μένος. Και αυτά που είναι με του μανδύα του αντικειμενικού, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι το 10.gr που ανήκει στο Μαρινάκι. Λέει την αλήθεια για τον ΠΑΟΚ. Να λέει την αλήθεια για τον ΠΑΟΚ και να σου βγάζει είδηση ότι και καλά ο Λουτσέσκου φεύγει επειδή μάλωσε με τον Γιώργη και εσύ να το τρως αμάσιτο. Και ένα από τα τρία πιο σημαντικά στελέχη που έχει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά τον Ιβάν Σαββίδη, που είναι η Γκοντζάρεβα, ο Γκαγκάτσης και ο Γιώργης Σαββίδης, να προσπαθείς να τον φας. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε γίνει και τότε με τον Ίβιτς, που είχαν διαρρεύσει ότι και καλά ο Ίβιτς έφυγε γιατί ήθελε να διώξει τον Γκαγκάτση. Και να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν μιλάμε ούτε για τον Λευτέρη Δούκα, τον γιατρό. Δεν μιλάμε ούτε για τον Παυλίδη, ούτε για τα άλλα παιδιά που κάνουν, γράφουν εκεί ΠΑΟΚ. Μιλάμε γιατί αυτά συνήθως είναι ανώνυμα. Με ψευτο. Ο δεκάρικος, ο εικοσάρικος, ο εικοσάρικος μέσα έξω, έτσι αλλιώς. Ανώνυμα, ναι. με ψευδόνυμο, με παρατσούκλι, αυτούς. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν. Γιατί, ο ΠΑΟΚ είναι, Κωστή μου, τεράστιος. Είναι τεράστιος. Ο ΠΑΟΚ δεν θα φτάσει στο επίπεδο να λέει αυτό το πρωτοσέλιδο σήμερα του προβαταθλητή που λέει μόνο εσύ θα μπορούσε να φέρει το Φαλκάο. Αν δεν το φέρει, δεν πειράζει. Έχει σημασία που τον ήθελε. Βέβαια αυτό. Μήπως εννοεί το Φαλκάο που έπεσε με το Μαραντόνα και τον Καρέκα. Έτσι, το 85 το Φαλκάο. Κάτι άκουσα και για Μάριο Κέμπες. Χρήστο. Για Μάριο Κέμπες. Απλά εμείς έχουμε ένα κουσούρι προκειμένου να μην πάμε σε αυτό το επίπεδο της προβατοποίησης κτλ. Προσπαθούμε συνεχώς να ψάχνουμε κάτι από πίσω και την ίντρικα και να δημιουργήσουμε θέμα. Πρέπει σε κάθε κρίση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, ο κύριος γνώμονάς μας να είναι πώς θα γίνει ο ΠΑΟΚ να είναι πιο ήρεμος. Πώς θα γίνει εμείς να αναδείξουμε το καλό του ΠΑΟΚ και όχι να ψάξουμε να βρούμε γιατί μάλωσαν, γιατί φύγανε, ακριβώς, γιατί κάνανε. Ακριβώς. Εμείς το λέμε συνέχεια. Φυσικά στην κριτική. Εννοείται, πρέπει να ασκούμε κριτική. Πρέπει αυτό που αγαπάμε. Ακριβώς. Όχι όμως. Γιατί υπάρχει κόσμος που επιχαίρεται τόσο πολύ όταν δημιουργείται η φασαρία, ένα μπούλα και προσπαθεί εκεί να αποδομήσει πλήρως. Δείτε λίγο. Ανοίξτε λίγο το μυαλό και δείτε τι συμβαίνει. Έτσι. Τίποτα, συνεχίζουμε. Αλλά τους έκανε χουνέρι, φίλε. Διότι αυτό ακριβώς. Τεράστιο χουνέρι. Δηλαδή, και επειδή έγραψαν ένα από το σέλιδο η Μπόρα για σπορ. Κάτι είπε, λέει, για το μέγεθός μας, λέει, τότε φαίνεται, παιδιά. Πήγαμε τρεις φορές. Ήρθαμε στο σπίτι σας. Δύο φορές. Πήγαμε στο Βόλο, στο εξοχικό. Σας πήραμε με κάθε τρόπο. Αν δεν σας έχετε μάθει το μέγεθός μας, να ξέρετε ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με εσάς. Σπίτι μου ή σπίτι σου ή κάπου αλλού. Ναι, αν θέλετε πάλι, και τέταρτη φορά θα σας το δείξουμε το μέγεθός μας. Μα ακριβώς. Κάντε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Λίγο έτσι. Γεια σου, Χριστάρα. Λίγο υπομονή. Γεια σου, Κωστή. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στον ΜΕΘ επόμενο, 2310-287-888. Πέσαμε όλοι μαζί. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, χθες, επειδή αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, έρχομαι τώρα στη γραμμή να το πω. Ένας βγαίνει και λέει: είδα έναν ξανθό ψηλό να είναι γύρω-γύρω από την περιοχή του Μακεδονία Παλάς. Παιδιά, okay, αν θέλετε, μπορούμε να μπούμε σε τέτοια φημολογία. Τέτοια 100 σενάρια θέλετε να πούμε ότι ένας ταξιτζής πήρε έναν ψηλό γαλανομάτι, αυτά που το είπε, έρχομαι για τον ΠΑΟ και έμεινε κρυφά με κουκούλα και ψεύτικο μουστάκι και γυαλιά και περούκα να πούμε, αλλά ταμτάκος μπήκε στο Μακεδονία Παλάσσα την πίσω πόρτα και το φυγάδευσαν με καπαρτίνα. Θέλετε να παίζουμε με τα νεύρα σας, θέλετε να παίζουμε με την ψυχολογία σας,
καθένας μπορεί να πει μια μπαρούφα. Μήπως θα ελεγχθεί μετά? Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι οι απαντήσεις του Ιβάν σε αυτούς που τον προκάλεσαν θα είναι τόσο ηχηρές που θα κρύβονται πάλι αυτοί που λένε διάφορα. Θα τον πρικίσει με σπουδαίους παίκτες αυτόν εδώ, τον καινούριο, τον Αμπέλ. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Καλώς τον, καλώς το φτεροπόδαρο. Ωρα φιλαράκι. Καλώς τον. Γεια σου Κωνσταντίνε. Μόλις τις πέσανε γραμμές, βάρισα τηλέφωνο. Κατευθείαν πέσανε τρεις μαζί. Έχουμε. Πιο εύκολα πιάνω το κόκκινο τηλέφωνο τον Τραμπ παρά εσένα. Τι γίνεται να πω. Σιγά το μαλλί ρε. Αυτό είναι. Σιγά την περούκα. Πιστεύεις ασχολείται, δεν είναι περούκα εδώ μεταξύ. Αλλά πιστεύεις ασχολείται πόση ώρα με αυτό το μαλλί. Θα είναι φυτευτό, λες να καλλιεργεί. Εγώ πιστεύω έχει μία αγελάδα. Που όταν είναι να βγει από το σπίτι, η αγελάδα έχει συγκεκριμένο ρόλο, του κάνει ένα στο μαλλί έτσι για να έχει αυτό το αγελαδίσιο το... τη χωρίστρα. Εχθές πήγε στη Βόρεια Κορέα, καλά είναι δυνατόν ρε. Μας έχει τρελάει τελείως. Εντάξει. Με τον άλλο τρελό εκεί πέρα, δύο τρελίες δεν αντίθεκαν. Ζήλεψε το μαλλί ο ένας του αλουνού, ο άλλος πάλι ο Κορεάτης. Φαντάζεσαι να, να το έλεγα αυτό. Ιστορία. Όχι, φαντάζεσαι να το έλεγα αυτό σε βόρειο κορεάτικο ραδιόφωνο. Ότι πώς είσαι έτσι. Σε πόση ώρα, φίλε, πιστεύεις. Τελείωσε. Θεέ μου, τσιμεντωμένος. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Σουμπούτεο. Στο βυθό της θάλασσας. Παιδιά, ο Τσατσαρός δεν θα έρθει σήμερα, την άλλη μέρα. Δεν θα έρθει. Είχε ένα θεματάκι. Αποφάσισε να ασχοληθεί με τις καταδύσεις. Να ανακαλύψει τη χαμένη Ατλαντίδα. Θα λείψει για. Με το πουβρίχιο ψάρεμα. Σκούτο, έριξε ένα λέει σε πισίνα με πιράνχας, επειδή λέει στις διαπραγματεύσεις δεν τα πήγε καλά με τους Αμερικανούς, έναν υπουργό του. Τον άλλον τον σκότωσε, τον εκτέλεσε επειδή κοιμήθηκε λέει για λίγο σε μια σε ομιλίες. Δεν θα έλεγα ότι είναι γελάς. Άμα θες την παρέλαση μη γελάς. Άμα θες μη γελάς. Όχι θα γελάς. Μία ώρα θα χαμογελάσει. Όχι, να λέει ανέκδοτο και να το πει ο άλλος. Κρύο, τι μαλαμπίβι είναι αυτή που είπε σήμερα. Τελείωσε. Για πες λοιπόν, τι άλλα να ήθελα πες. Να πω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καταρχάς, αυτή είναι η μαγεία. Να πω, Κώστα, καλή αρχή στην ομάδα μας, να καλωσορίσω τον καινούργιο μας προπονητή. Δεν θα μείνω στον Λουτσέσκο, ο άνθρωπος δύο χρόνια. Αφού δεν έμεινε αυτός, εμείς θα μείνουμε. Ναι, μπράβο. Ναι, εντάξει, πήρε δύο ντάλ. Έβαλε τα στήθια του μπροστά για μας όταν έπρεπε, είπε πραγματάκια, αλλά... Δεν αφαιρούμε τίποτα από όσα έχουμε πει. Μπράβο. Έτσι. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Για το χαρακτήρα του όμως και το τέλος και το πώς έφυγε μπορούμε να πούμε. Ναι, είπαμε, έφυγε με τρόπο, δεν ξέρω, παράξενο. Αλλά εγώ θα πω καμιά φορά και το χρήμα είναι καμιά φορά γλυκό το ρημάτι. Αν είναι αυτός ο λόγος που έφυγε. Ήταν πολλά τα λεφτά, όπως και να έχει. Αλλά μας έκανε ζημιά, δεν φεύγει ένας ποδοσφαιριστής, φεύγει όπως είπε σε όλο το team. Φυσικά. Και ευτυχώς που ο ΠΑΠ έχει ξεφύγει και τάκ πάντ. Πήρε κατευθείαν, όχι και καλύτερο προπονητή για μένα, γιατί εγώ το έλεγα για να πάμε λίγο παραπάνω, θέλουμε μεγαλύτερης κλάσης προπονητή για μένα προσωπικά. Όχι ότι δεν μ' άρεσε ο Λουτσέσκου. Ναι. Και παραπάνω. Τώρα θα δούμε. Ναι. Στον χόρτο θα φανεί. Θα δούμε και αυτό. Λοιπόν, αλλά να μην αφήσεις ρε πρόεδρε, μία μέρα να χαρούν οι παλιοποιότητες. Ρε μία μέρα, άσως καμιά εβδομάδα και πέρα. Βγήκαν κάτι μυστήρια. Δεν πειράζει, Φίλε, ο κόσμος ουρές για τα διαρκείας. Χθες που ήταν η πρώτη μέρα για τα εκδοτήρια. Ξεπέρασε 5.400 και προχωράμε. Θα γίνει sold out. Ήρθε αυτή η τεράστια μούρη, ο Αγκούστο. Τον είδατε, ρε παιδιά, φάτσα αυτόν, τον Βραζιλιάνο. Τι φάτσα είναι αυτή, δηλαδή. Έκανε κάτι τρελά πάνω στο Μακεδονία Παλάς. Μέσα στα τσιμέντα και στο Μακεδονία Παλάς πήρε το 33 που είναι στοιχειωμένο, ο άλλος πήρε το 14. Επιτέλους τα νούμερα. Και το 13 να πάρω. Ναι, ρε παιδί μου, πήρε το 33 λόγω ότι είναι τα χρόνια του Χριστού. Είναι βαθιά θρησκευόμενο το παιδί. Μακάρι. Ναι, εντάξει, καθένας. Και όπως είπαμε, είναι Douglas. Κανονικά είναι Douglas, όχι Douglas. Και επίσης, να πω και άλλο, μόνο που δεν του έκαναν εξέταση προστάτη με γάντι και δάχτυλο στον ποπό. Ναι, εξετάσεις. Αν πάρει ομάδα, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να τον πάρουμε έτσι. Τον εξέτασαν μέχρι και για μαγουλάδες, φίλε. Ε, βέβαια. Έτσι. Ρε, μέχρι και το PSA, πώς το λένε για το σου είπα, εξέταση προς δάχτυλο και. Α! Τελείωσε! Φεύγεις. PSA, πρόσεχε με αίμα, όχι με το άλλο το. Γιατί είναι νέο το παιδί. Με το άλλο. Τα πάντα. Εμείς τώρα τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, τον πέρασαν από εξονυχιστικές. Πάνω από 30 παοξάκια Κώστα το Σάββατο. Έτσι επίτηδες για να δω το κλίμα. Όλοι ήταν αισιόδοξοι. Ναι, μεν μας ήρθε ξαφνικό, αλλά έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα. Τελείωσε. Στον πρόεδρο, στη διοίκηση, όλος. Τελείωσε. Προχωράμε δυνατά. Έτσι. Καταρχάς,
Δηλαδή λες και δεν έγινε τίποτα. Τελείωσε. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Να απορροφάς τους κραδασμούς σαν ομάδα για κάτι τόσο δυνατό. Το οστικό κύμα άλλες φορές θα μας είχε ρίξει χιλιόμετρα μακριά. Θα μας είχε διαλύσει. Θα πλακωνόμαστε μεταξύ μας τα τηλέφωνα. Η οικογένεια μεγάλωσε. Ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός οπωσδήποτε θα πετύχει. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά οφείλουμε όλοι να τον στηρίξουμε. Οφείλουμε όλοι στο στραβοπάτημα να είμαστε δίπλα του. Να τον αφήσουμε να δουλέψει. Στηρίξαμε άλλους και άλλους. Καταρχάς πρέπει να κάνουμε υπομονή τώρα. Να τον στηρίξουμε τον άνθρωπο. Τελείωσε. Έξι. Πρέπει γρήγορα να αντιληφθεί πράγματα. Το σύστημα, τους παίκτες, τι μπορούν να παίξουν. Τώρα θα πέσει, φίλε, τόσο βιντεοθεραπεία. Λέω βίντεο έτσι από την παλιά εποχή. DVD, να δει την ομάδα, να μάθει τους χαρακτήρες. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι ακόμα στην ομάδα. Γι' αυτό πήγε επάνω και ο Μάκης, ο Γκαγκάτσης, να του εξηγήσει πράγματα. Ναι, ως και αθήτης, ο προπονητής των τερματοφυλάκων, ο Θωμαίδης. Δηλαδή, να του εξηγήσουν, ξέρεις κάτι, αυτός π.χ. ο Μάτος, στην προπόνηση μπορεί να δείχνει λίγο, ας πούμε, δεν σκίζεται στην προπόνηση, αλλά είναι καθοριστικός. Ή ο Μπίσεσβαρ μπορεί να τον βλέπεις με την κυλίτσα, αλλά είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Ή ο τάδε παίκτης, ξέρεις, έχει αυτό το θέμα με το χαρακτήρα του. Δηλαδή πρέπει να του εξηγήσουν πράγματα τα οποία θα πρέπει γρήγορα εγώ είπα τώρα δύο τυχαία παραδείγματα, έτσι. Ναι, το τάδε παιδί είναι, ξέρω εγώ, με το χαρακτήρα του αυτό κάπως, παιδί μου, είναι ο καντουρί, ξέρω εγώ, είναι μυστήριος. Ή ο άλλος είναι πολύ ευαίσθητος, ή ο άλλος είναι... Δηλαδή, εκεί θέλει να του γρήγορα να το εξηγήσουν το πόσο καλός είναι ένας προπονητής. Πιστεύω είναι έτοιμα όλα αυτά. Βέβαια, έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι. Και πιστεύω εδώ, πολύ ωραίες οι σκέψεις με Αντρέ Βιερίνια που μιλάνε και την ίδια γλώσσα. Για να του πει. Πορτογαλέζικα μιλάνε. Και έρχεται ο Αντώνης ο Μανιάτογλου, ο οποίος ήταν εδώ μεταφραστής του Σάντος. Πολύ σημαντικό που έρχεται επίσης ένας άνθρωπος που ξέρει από μπάλα, που ξέρει από τα κατατόπια της Τούμπας. Έχει γράψει ιστορία η δήλωση με Γκαρσία τότε που λέει ο Γκαρσία, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν μπιμπιπ. Και λέει, γιατί το μεταφράζει, ρε κουφαλά. Έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Κωνσταντίνε λοιπόν, μου! Πάμε να σε κόσουμε μετά διαρκεία, τελείωσε. Πάμε, φυσικά, φυσικά. Άντε, φυσικά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι! Δύο. Καλό στο Θουβού! Καλό στο παιδί. Ναι, 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία τη. Μπορεί να του πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι εδώ είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, μην το βλέπεις έτσι ήρεμο, είναι ο στράτος, ξέρω εγώ, του ΠΑΟΚ. Σωστό. Το ακούω για τον Κρέσπο. Βεβαίως. Έτσι. Υπάρχουν πράγματα, Γιώργο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, υπάρχουν πράγματα που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Έτσι, το τι χημεία, ας πούμε, έχει το αμυντικό δίδυμο, θα το δει αυτός. Το τι χαρακτήρας είναι ο καθένας ή από τι φάση έχει περάσει, αν είχε τραυματισμούς, αν επανήλθε, αν τον είχε παραμελημένο ο προηγούμενος προπονητής ή αν πέρασε δύσκολα με κάποια θέματα προσωπικά. Λέω τώρα διάφορα. Αυτά πρέπει να είναι κάποιοι άνθρωποι και θα το κάνουν που θα τα εξηγήσουν γρήγορα. Ένα ταχύριθμο. Ψυχολογικά, ιδιαιτερότητες και χίλια δυο άλλα. Όλα. Είπα εγώ δύο τυχαία. Ότι αυτό μου το βλέπεις με την κυλίτσα, έτσι, μην περιμένεις να είναι δεκαθλητής. Μας καθορίζει τα παιχνίδια. Έχει μια έκρηξη που δεν μπορεί να τη δει στην προπόνηση. Ή ο Μάτος. Μπορεί να μην είναι ο πιο σκίζομαι στην προπόνηση. Αλλά ένας καθοριστικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα μας. Λέω, είπα δύο τυχαία παραδείγματα, έτσι. Ωραία, Κωστή μου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο. Να είσαι καλά, Θουβού! Πάντως, μεγάλη υπόθεση ότι Παρασκευή κοιμηθήκαμε με Λουτσέσκο και Κυριακή ξυπνήσαμε με Αντέλ. Ναι, που ακούει Αντέλ σε ένα κτέλ πηγαίνοντας ΑΕΛ. Έτσι. Μ' αρέσεις. Και τρώμε μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ και εμένα. Μ' αρέσω. Έτσι, μεγάλη υπόθεση. Ήτανε, γιατί ξέρανε και ο Σαββίδης ήξερε ότι το οστικό κύμα, άμα τα αφήσουν όλη την εβδομάδα, να φέρνεται αυτό. Όχι, φίλε. Να πω και κάτι άλλο που έμαθα. Άντε, πες για να κλείσουμε, γιατί είναι ακόμη μια γραμμή. Λέγε. Να πω το εξής. Αν έλεγε όχι ο Φερέιρα, υπήρχε έτοιμος προπονητής, πάλι είχε από κλείσει. Την Ιβηρική, Ισπανός ή Πορτογάλος, Ισπανία. Που ήταν έτοιμος, ελεύθερος Ισπανία. Εκείνος όμως, ναι, ελεύθερος όμως, ήταν... Τον είπανε, ναι. Δεν ξέρω όνομα, είπαν όνομα ή το όχι, υπόθηκε αυτό. Εγώ το έμαθα, ρε παιδί μου, από σπόντα. Έτσι, ναι. Ότι υπήρχε έτοιμος... Αν κλείσει ο Αμπέλ,
Είχε και ξέρει συμφωνία ότι άμα κλείσει ο Αβέλ δεν θα έρθει. Ακριβώς. Άμα δεν κλείσει, δεν καταφέρουμε να κλείσουμε τον... Μα αυτό που έταξε ο Πόντιο την Παρασκευή στους αρχηγούς, μέχρι την Κυριακή θα έχετε προπονητή, τους είπε. Πες μου τι έχει υποσχεθεί, τι πράγμα είπε και δεν το τήρησε ο Πόντιος. Ένα. Πες μου. Κατάλαβες. Είπε την τροπεδοθήκη θα γεμίσει και αυτή. Καλά, αυτό δεν γίνεται μέσα σε ένα χρόνο. Ναι, φυσικά. Δεν ξεκίνησε. Το θέμα είναι άλλο. Εσύ μπορείς να χτίσεις κατευθείαν πέμπτο όροφο χωρίς να υπάρχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Όχι, άρα... δεν κατάλαβες. Ναι. Αλλά η ερώτηση είναι άλλη. Όταν είπε ότι θα βάλει ξέρω 10 ορόφους. Βλέπεις ένα, δύο, τρία, για το βλέπεις κοινό και περιμένεις το δέκατο. Ή έχει το οικόπεδο. Εγώ βλέπω και γκρέμισε. Πρώτο και δεύτερο ακριβώς, και τρίτο φίλε. Και τέταρτο ακριβώς. Και πέμπτο. Έτσι ακριβώς. Άλλοι έχουν τα κιάλια και κοιτάνε μόνο ψηλά και περιμένουν. Δεν πειράζει αγόρι μου. Γεια σου Θουβού, γεια σου αδερφέ μου, γεια σου μου σου. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα που ήδη το ξεπεράσαμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα καλημέρα, ούτε πίντες να το κάνεις. Έλα ρε Καραγιάν, έλα. Τελευταία γραμμή. Θεώρησε ότι είσαι πρώτος της δεύτερης ώρας και είσαι τόσο σημαντικός που βάζουμε και διαφημίσεις όταν τελειώνεις. Είναι τόσο σημαντικός, είναι γιατί πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα ότι με ζητούσαν. Κυκλοφορούσα γύρω από το Μακεδονία Παλάς. Ψηλώστε αυτός με γαλάζια μάτια. Ναι. Εσύ ήσουν άρα κουφάλα. Ρε, τι να σου πω κάτι, πώς το, πώς το βάζουν τον κουφάλα. Περπατούσε δίπλα μου μια ψηλή σου ιδέα. Ναι, ναι. Εγώ ήμουν άσχετος, απλά πήγα δίπλα για να στέκομαι δίπλα. Ρε, τι γίνεται, ρε. Να σου πω κάτι, φίλε, πώς το βάζουν τον κοσμάκι όμως σε μια διαδικασία τέτοια. Δηλαδή, παίζεις με την ψυχοσύνδεση του κόσμου, ρε, μπίμπιπ. Παίζεις. Και ένα φίλο μου είναι το βράδυ μου λέει, Μπέρκ θες. Λέω, δεν θέλω, ρε, μπέργκερ θέλω. Μπέργκερ. Και ο Μπέρκ θα τον κάνω, δεν τον πάρει το. Πέρα, αν τον φέρεις αυτόν όταν ήταν 26-28, θα σε πω ναι, τότε τον κάνω. Άσε με να. Άσε με στο βάζελο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα Μπέρκ. Δεν το γουστάρω κιόλας. Εντάξει, οκ, okay, έτσι, εγώ δεν θέλω. Εντάξει, εντάξει, την προσωπική σου. Εγώ δεν είμαι ο ξανθός που έρχομαι γύρω-γύρω και περιμένω να με πάρουν. Θα μου φάει τη θέση, πες ρε. Έτσι, έτσι. Γεια σου Καραγιάν, φιλιά! Μισό λεπτό να πω κάτι γρήγορο, μπαμ. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Κολομπάμπουε. Προσέξτε παοξάκια τι διαβάζετε και τι ακούτε. Φιλτάρετε το καλά, δείτε ποιος το γράφει, ποιος υπογράφει. Ακριβώς. Και για ποιο λόγο το λέει. Ακριβώς. Ακούτε τον Κωστή, καλά κάνετε. Κανα δύο εκπομπές ακόμα στα ραδιόφωνο μπορείς να ακούσεις. Όλες οι άλλες είναι κατάλληλες. Βρείτε τους μόνοι σας, έξυπνα παιδιά είστε. Πάω γνάσε και μη φοβάσαι Σλαράκι, χαιρετάω. Γεια σου Κάραγιάν, φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε, διάλειμμα, θυμίζουμε, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, θα δώσουμε και τραπέζι εκεί, μάλλον αυτούς θα τους πω μετά, αυτούς θα τους πω μετά. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίνης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με LG ψυγειοκαταψύκτες, καταπληκτικά πράγματα, τελευταία λέξη τεχνολογίας, είναι ψυγειοκαταπλήκτης, όχι ψυγειοκαταψύκτης, υπέροχα πράγματα από την LG. Δώσαμε χθες τηλεόραση, θα δώσουμε και πάλι δώρα από την Electronet. Αιγαίων ψαραγορά, καταπληκτικά πράγματα και στο διοικητήριο και στο ωραιόκαστρο. Με ψαραγορά πρότυπη, σας τα καθαρίζουν από λέπια, από οντόστια και έρχονται και στο σπίτι. 214.000 για το διοικητήριο, 69.56.66 για το ωραιόκαστρο. Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, παγωτάρες, ψωμάρες, τουρτάρες, τα πάντα όλα. Καραολί και Δημητρίου 237.163. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900. Ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα. Αν το παιδάκι σας είναι Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, να εγγραφεί και να πάρει μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις, να μάθει άριστα τη γλώσσα σε ένα υπέροχο σχολείο με καταπληκτικές εγκαταστάσεις και φοβερούς εκπαιδευτικούς. 475-900. Ενημερωθείτε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αναστασία! Είσαι σε πολύ καλό δρόμο! Μου έχει ζητηθεί ένα σαφέτης. Πήγαινε λίγο στο πι, εκεί που λέει ποταπά. Και κάνε πρόγραμμα. Υπάρχει ένα που λέει Σαφέτη στα κεραμίδια στο YouTube. Τραγουδάει νομίζω στην Ασοπία. Πάνω στα κεραμίδια έχουν ανέβει σκεπή. Πόσο ήθος, πόσο, μα πόσο ήθος. Που κάναμε δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. Δεν πέφτει με τίποτα στο 8-10. Δεν πέφτει με τίποτα η διάθεσή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω έτσι γενικώς στο ακροατήριο. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα. Δεν μιλάμε, ποτέ δεν σας έχω ζαλίσει τα ούμπαλα τόσα χρόνια με ακροματικότητες κτλ. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Διευκρινίζω και πάλι επειδή με ερωτήσατε. Στο όνομα της ομάδας Αθλητήριο Ζουμουσού στο Facebook, χθες μπήκε και το ηλεκτρονέτ. Για ένα μήνα θα είναι εκεί. Θέλω με αυτόν τον τρόπο
Δεν θέλω να σας πω ότι εννοείται ότι δεν πήραμε λεφτά για αυτό το πράγμα. Επιπλέον, τι λεφτά να ζητήσουμε από τον άνθρωπο. Είναι χορηγός στην εκπομπή 10 χρόνια. Αλλά και κυρίως για να τον ευχαριστήσω για τα δώρα. Πάνω από 10.000 ευρώ είναι τα δώρα που έχει δώσει αυτά τα χρόνια. Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, κλιματιστικά. Πάλι στο πάρτι 500 ευρώ δώρο. Χθες τηλεόραση, κινητά, MP3. Τι να πω. Και ήθελα έτσι με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσω τον Μάκη Παμπουκίδη για τα δώρα που σας δίνει μέσα από την εκπομπή. Αυτό, επειδή υπήρξε απορία, μήπως μας χάκαραν, μήπως αυτό κτλ. Εντάξει, για να είμαστε ωραίοι και ξεκάθαροι. Μπαίνουμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Καταπληκτικές γεύσεις απέναντι από το Μασούτι σε ένα πλήρως αναγεννησμένο χώρο. Κλιμάρτε 917-646 και ο ΣΕΣ Κώστας, ό,τι υπάρχει σε κλιματιστικό, σε Daikin και οτιδήποτε άλλο, εκεί θα το βρείτε. 917-646. Φοροπρόβλεψη 225002 και στο φοροπρόβλεψη.gr θα μπείτε και θα μάθετε τα πάντα για το πόθεν έσχες, για την εφορία, για το περιουσιολόγιο. Και βέβαια οι άρχοντες της τέντας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, η οικογένεια, 26 χρόνια τώρα, Tenda Home, 430011. Σήμερα κληρώνουμε κρεατάρες από το κρεοπωλείο Μιχάλης, καθότι ο χθεσινός νικητής μου είπε δώστα πάλι αύριο στην εκπομπή, γιατί εγώ ήθελα για την τηλεόραση και το σεβόμαστε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, καλημέρα σας. Ναι. 1, 2, 3. Πήγα στην κυρία. Λοιπόν, έχω καταφέρει το ακατόρθωτο. Είμαι δεύτερος στη δεύτερη ώρα. Φοβερό. Μετά τον Καραγιάννα. Γεια σου Μένιο, που σε θέλω Σένιο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τα ζουμουσάκια τα αγαπημένα, τα ευτυχισμένα. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Κάτι ύποπτο υπάρχει. Κάτι. Μου είπε ένας κουμπάρος μου καχύποπτος. Ναι. Γιατί εγώ είμαι, ξέρεις, βοδάκι, όπως λέμε εδώ στο Λαγκαδά. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει αυτό το καχύποπτο το πλάσμα. Ναι. Εσύ, ναι. Τι γίνεται, λέει, Χριστούγεννα, τσουπ πέφτουν χοντρά λεφτά για να διαλυθεί η επιθετική αιχμή της ομάδος. Ναι. Άκουγες από την αρχή σήμερα, τι έλεγα. Και σήμερα, ναι, άσε να το πω εγώ, α, ναι. Με δικά μου λόγια. Ναι. Και ξέρεις, είμαι και λίγο ευαίσθητος αυτό. Όχι, αγόρι μου, όχι, πουλάκι μου, προδέρμ και στοργή. Αυτό ήταν καθαρό, αυτό ήταν καθαρό χιούμορ. Καθαρό, επίκλες στο συνέχεια. Και συνεχίζει αυτό το καθαρό. Τάλεξ το ποπουδάκι, όχι. Ευτυχώς δεν με διακόπτεις και το εκτιμώ αυτό. Αλίμονο. Λοιπόν, αλίμονο. Οι φίλοι που είναι στην ουρά να κάνουν παρακαλώ υπομονή. 10 λεπτά θα μιλήσω, θα πάρω σειρά. Άλλα 10 εγώ. Λοιπόν, και λέει το κάθαρμα. Ο κουμπάρος μου ο καχύποπτος. Τώρα λέει τι γίνεται, αυτοί πάλι με τα πετρέλα. Έχουν λέει και πετρελοφόρα. Έκανε και άλλη ερώτηση ο μπαγάσας. Αράζουν σε λιμάνια. Λέει, μα μία μέρα πριν φύγει λέει η ομάδα, αυτός ο υπέροχος προπονητής που αύριο θα σχολιάσουμε και την ποιότητά του, γιατί είναι καιρός να βγάλουμε και τα ισοψυχά μας και να κάνουμε και λίγη κριτική που για χάρη της πορείας εδώ και 2 χρόνια είπαμε οπ, stop στην κριτική. Όχι, ούτε στην καλοπροαίρετη. Όχι, stop στην κριτική είναι λάθος. Από αύριο θα Μένιο, διαφωνώ. Όχι stop στην κριτική. Εκεί που βλέπουμε... Όχι, εγώ το έκανα. Εκεί που βλέπουμε, εγώ το έκανα. Μένιο μου, εκεί που βλέπουμε κάτι που δεν είναι σωστό, όχι, πρέπει Κωστή να μου, το λένε. Εγώ το δήλωσα εδώ σε σένα ότι παιδιά εγώ δεν κάνω κριτική για χάρη της πορείας την ώρα που είμαστε πρώτοι. Το είπα, το δήλωσα και το τήρησα. Και δικαιολογώ τους φίλους. Όπου βλέπουμε κάτι λάθος. Π.χ. Χατσερίδης λέω. Δεν σε πρέπει να... Κωστή δεν σημαίνει ότι ακυρώνουμε τα 10 σωστά όταν πούμε το νούμερο 11 ότι είναι λάθος. Παράδειγμα, καταλαβαίνεις. Ναι. Το μεγαλείο μας ή η ομορφιά μας σε αυτή την εκπομπή και εδώ πάνω γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα είναι αυτό, ότι έχουμε μια τάση και πολλές φορές τα καταστρέφουμε και όλα για να κάνουμε κριτική. Εν πάση περιπτώσει, είναι το άλλο τι γίνεται ρε παιδιά τελικά μια μέρα πριν φύγει η ομάδα και κάποιος δίνει στον Ζάπλουτο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει δηλωθεί πολλές φορές, δεν έχει ανάγκη δεν των έχει χρημάτων. Ναι, αλλά τα 4 εκατομμύρια πήγε να τα πάρει όμως. Του δίνει ένα μυθικό ποσό και εξαφανίζεται, αντί να πετάξει για Ολλανδία, πετάει για τα Αραβικά Εμιράτα. Τα πετρελαιοφόρα ή τα πετρέλαια έτσι μοιράζονται. Και αυτό το κάθαρμα ο κουμπάρος μου, ο καχύποπτος, ναι, αυτό μου είπε και κλείνω. Μάλιστα. Δίνω την αγάπη μου σε εσάς σε όλους. Ζουμουσούρε μάγκες μας, 3 χρόνια σου, το λένε. Φιλιά στο Λαγκαδά. Καλημέρα σας. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Καλημέρα. Ναι. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Αλλό στο Σεραίο. Γεια σου ρε Στελάρα. Κωστή, καλημέρα. Καταρχήν μια κουβέντα για τον Χρήστο τον Καρυπίδη.
Ναι. Επειδή το ξέρω προσωπικά, οικογενειακό σου πατέρα σου, γι' αυτό όλοι είναι φόλα ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, αυτό το ξέρουμε και δεν είναι. Ποντιακή καταγωγή, ναι, ναι. Καθαρά ποντιακού χωριού, που τίμησε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και δεν μπορούσε να παίξει σαν κότα εναντίον του ΠΑΟΚ, να τον πούνε ότι ξέρει κάτι. Είναι δούριο ύπο του ΠΑΟΚ για αυτά. Όποια φανέλα είναι τόσο παντελονά του, να μην το πω. Όχι, όχι, μα ο ακροατής που βγήκε και είπε, δεν θυμόμουν περιστατικό, ναι, με κόσμο. Με πρόλαβε ο επόμενος, ναι, ναι. Είναι τόσο πάνω στον αγώνα που να ξεφύγεις λίγο στην κόκκινη γραμμή. Άλλο αυτό ρε φίλε, άλλο. Αλλά να σου πω κάτι, όποια φανέλα φόρεσε φίλε την τίμησε και είναι ΠΑΟΚ, όχι ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚΑΡΑ. Ναι, 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 δεν αντιλέγω. Απλά προσπάθησα να θυμηθώ, νόμιζα ότι έκανε χειρονομίες στον κόσμο, τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, είναι ΠΑΟΚΑΡΑ φίλε και αυτός ο μπαμπάς είναι ακόμα πιο τρελαμένος. Τη θυμήθηκα τη σκηνή πάνω στη γραμμή που υπάρχει ένα τουρλουμπούκι εκεί κτλ. Οκ, αυτό τι σημαίνει, δηλαδή πρέπει άλλος να είναι γατί. Εγώ πιστεύω καμιά φορά πως λέμε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Είναι ψυχάρα, ΠΑΟΚΑΡΑ και θα αποδεί. Εγώ το εύχομαι καλή επιτυχία και πιστεύω ότι θα πετύχει φίλε. Άνθρωποι που γνωρίζουν. Γιατί έχει και παραστάσεις από το εξωτερικό. Άνθρωποι, φυσικά, έπαιξε Σκωτία. Στη Σκωτία έπαιξε χρόνια. Να πω ότι άνθρωποι που γνωρίζουν τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικοί στην παρούσα φάση. Για να μπορέσει να ενσωματωθεί, να αφομοιώσει γρήγορα ο καινούριος προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό να το εξηγήσουν. Τα πάντα από το πιο απλό μικρό πραγματάκι. Έτσι, μέχρι το πιο σύνδετο. Κωστή, για να αλλάξουμε το κλίμα, χθες κάναμε παραλαβή της κάρτας διαρκείας. Μπράβο, φίλε. Γράφουνε πάνω never quit, never hide, έτσι. Making history. Αυτό, φίλε. Αυτό που έγραφε στο Πούλμαν. Μην παρετήσει, μην κρύβεσαι, φτιάξει ιστορία. Έτσι. Εκείνο το ξημέρωμα, να πούμε, που μείναμε μέχρι το πρωί στο Λευκό Πύργο και κοιτιόμασταν, αυτό έγραφε στο Πούλμαν και στις μπλούζες των παικτών. Μετά έτσι, το θρίαμβο. Έτσι. Προχωράμε. Προχωράμε. Το, και από ένα σποτάκι από τη που παίρνει διαφημίσεις που κάνει ανακαίνιση άλλη και λέει σε μία ώρα ρε μάστρα, εγώ που δεν πρόβλημα να μαλώσουμε την γειτονιά. Έτσι. Έτσι. Και ο άλλος στα 40 ώρες πας φέρνει και πουρπουρνταρά. Αντί να τους φέρνεις κάθε δύο εβδομάδες να έχουν αλένα, κλένα, μουρμουρά να κάνουν. Ένα πράγμα. Όσο χάρηκαν για την αναμπουμπούλα, είτε ήταν εσκεμμένοι είτε όχι, εγώ δεν λέω. Τόσο φαρμακώθηκαν. Τόσο πραγματικά η λέξη είναι τρόμαξαν με τα αντανακλαστικά. Άνθρωπος που ξέρει μου είπε, όταν γινόταν ο διάλογος μεταξύ ενός ανθρώπου που ξέρει και ενός άλλου που ξέρει, υπέγραψε ο Φερέιρα, όχι. Συμφώνησε, συμφώνησε. Σίγουρα, σίγουρα. Αν κάνει πίσω, υπόθηκε η εξής κουβέντα και είναι γκαραντή. Μου το είπε άνθρωπος πάρα πολύ γνώση της κατάστασης. Όχι μέσα από την ΠΑΕ, το ξεκαθαρίζω, δεν θέλω να σας πουλάω φούμαρα. Αν χρειαστεί, ο Πόντιος θα πάει και θα αγοράσει την μπράγκα, του είπε. Έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, για να του δείξει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει όχι. Θα πάει και θα αγοράσει την μπράγκα, ρε φίλε, ο τρελός. Τόσο αποφασισμένος είναι με αυτό που έγινε. Έτσι. Άκου και ένα ανέκδοτο. Είναι ένα ζυγκολό, ρε παιδί μου. Με πλούσια σωματικά προσόντα, έχει κάνει το εργαλείο με Χαλκιδική. Έχει κάνει το εργαλείο με υποδικά με τουρτουμέτρο και χρεώνει με τον Πόντο, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Τα χιλιάρικα ήταν ακόμα παλιά, μια γεροντοκόρη τώρα. Τον έχει φωνάξει, αλλά φοβάται γιατί έχει γερό να κάνει. Μόλις τον είδε τρόμαξε, λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, ούτε θα κάτσω πάνω στην καρέκλα, λέει. Εσύ λέει από πάνω όσο θέλεις. Και όσο εκεί που θα εγγραφεί, λέει, το εργαλείο, τόσο θα πληρώσεις, μη στεναχωρείς, αυτά του Νατάλου. Σε κάποια φάση αυτός ήταν ΠΑΟΚι τρελαμένο. Βλέπει μια αφίσα του Ολυμπιακού, λέει, Ολυμπιακής, λέει, ναι, λέει, μη στεναχωρείς, θα περάσουμε, λέει, καλά. Εκεί που αρχίζει η θεία μου, κουνιέται λίγο, κάνει μια απότομη κίνηση αυτός, τον πατάει όλο μέσα, αρχίζει φωνάζει αυτή, κάτσε μου, ρε αγάθο, λέει, εμείς, λέει, 50 χιλιάρικα ζημιά πάθαμε και δεν φωνάζουμε, λέει. Γεια, σηκωριστή. Πάμε επόμενος. Επόμενος. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Σωστή. Έλα γόρι μου. Ο Καραγιάννης με έκανε να σε πάρω πάλι τηλέφωνο. Ναι. Μπράβο στον Καραγιάννη. Έτσι. Μπράβο του. Ναι. Καλά κάνει. Πολύ λέει ορισμένα πράγματα. Να τα πούμε κι εμείς. Να πούμε βεβαίως. Γι' αυτό είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σε όλους. Πες μου κάτι τώρα ρε Κωστή. Αυτοί που γνωρίζουν, πρόσεξε, δεν μιλάω για αντιπάλους. Μιλάω για αυτούς που κάνουν και παραγωγές. Εκπομπές, η παραγωγή, ναι. Πού γνωρίζουν, ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Παρακατώ. Πού γνωρίζουν τι έγινε με τον Λουτσέσκο. Θες μου έτσι λίγο να βγω το αυτό θέλω.
Πού γνωρίζουν και λένε, κάνουν εκπομπές, χτίζουν εκπομπές από εδώ, από εκεί, κανένας, ο που έκανε τα καλά. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει 100%. Εικάζουν, χτίζουν πάνω σε μια υποψία, σε μια διαφωνία που μπορεί να υπήρξε με το μικρό Σαββίδι. Σε αυτό που είπε ο Καραγιάννης, πρόσεξε. Ο Καραγιάννης ξέρει τι λέει, αλλά έχει ένα αλλά υπόθεση η Καραγιάννη. Μη στηρίζεις αυτούς εδώ πέρα που λένε όμως. Ξέρεις πώς στηρίζεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να σου πω και ένα ωραίο ευχάριστο. Χθες σου είπα κάτι. Ότι έχασα ένα διαρκείας. Λόγω της κόρης μου θα φύγει. Ναι. Λοιπόν, δεν το έχασα. Ένα φίλος της κόρης μου, ναι, από άλλη ομάδα της πόλης, ναι, που είναι ορφανός, μου είπε χθες θείο, πρόσεξε. Ναι. Ο θείος τον έκανε άλλη ομάδα, έτσι. Ναι. Μικρό, από 2 χρονών το ξέρει το παιδί. Θείο, θέλω να έρθω στο γήπεδο. Ποιο γήπεδο, αγόρι μου, Ηρακλής, ναι, δεν υπάρχει. Δεν. Όχι, για τον ΠΑΟΚ, λέει. Δώσ' το με όλους την ψυχή. Ναι. Θα πάμε να σε βγάλω διαρκείας, του λέω. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Μπράβο. Κατάλαβατε, παιδιά, τι πάω και εσείς που τον κατηγορείτε και τον κρίνετε το πάω. Έτσι, όχι από την καλή πλευρά, την άλλη πλευρά όταν χάνει. Έτσι, Κωστή. Έγινε, Άκη. Μπράβο και καλά έκανες. Μπράβο και καλά έκανες. Άντε, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Ερώτηση από τον Παναγιώτη. Θέλω, λέει, ευθεία απάντηση όπως κάνεις πάντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ δηλαδή θα χαλιώσουμε Μπέρκ. Θα σου πω μία λέξη μόνο. Καθόλου. Σου είναι αρκετή η απάντησή μου. Καθόλου. Στο λέω με μία λέξη μόνο. Αν θα χαλιόμουν. Δεν θα χαλιόμουν καθόλου με τον Μπέρκ. Θα ήταν έτοιμος στα 32 του. Ναι, θα τον προτιμούσα στα 28 ή θα προτιμούσα έναν 29χρονο. Αλλά ένα παίχτη που ενώ του έστρωσε τα χαλιά ο Γαύρος, τον έφτισε το Γαύρο και θα προτιμήσει τον ΠΑΟΚ, ξεκινάμε ας πούμε με ένα πλεονέκτημα. Δεύτερον, είναι καλός center for. Αν με ρωτάς για αυτόν και σου απαντώ ευθέως, δεν θα χαλιόμουν αν μάθαινα ότι κλείσαμε τον Μπέρκ και θα έρθει γιατί είναι και ένας λόγος παραπάνω που ο Φερέιρα παίζει 4-4-2. Σου απαντώ ευθέως. Εντάξει, αυτό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Το ρίξαμε το μέσο όρο έτσι κι αλλιώς, ηλικιακά. Καλημέρα σας! 2310-287-888. Πάμε στην τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Δίνουμε και σακούλα κρέατα από το Κρεοπολείο Μιχάλης. Μου λέτε τα 3 τελευταία ψηφία στο νούμερό σας και σας δίνουμε και μία σακούλα κρέατα γιατί ο χθεσινός ο νικητής την παραχώρησε στους σημερινούς. Καλημέρα! Ναι! Και όχι κρέατα, κρεατάρες. Κρεατάρες, αγόρι μου. Καλώς το παιδί! Καλώς το. Και πάρα πολλά τα κρέατα, μην νομίζουν ότι είναι λίγα. Φυσικά, φυσικά. Έχουμε και καμαρώνουμε. Μιχάλης, χρόνια. Έλα, βροχούλα μου, έλα, αγόρι μου, έλα. Σε ακούω. Τι πόνο μοιράσαμε πάλι στην πόλη. Θυμάστε που σε πήρα και σου είπα για τον Λουτσέσκο και άρχισαν τα γέλια. Τα γέλια συνεχίζονται ακόμα, γέλια. Δεν... στη χώρα, όχι στην πόλη. Στη χώρα μοιράσαμε. Από συνοπαδούς μας να τους δεις... Τι στεναχώρια βγάλανε αυτοί που ήταν έτοιμοι πάνω από τα πληκτρολόγια. Θέλω να αποκαλύψω. Να αποκαλύψω. Το απόγευμα λοιπόν της Παρασκευής που σκάει η είδηση, εκεί γύρω στις 6, λοιπόν, αρχίζει και χτυπάει το τηλέφωνο. Πρώτος ή δεύτερος με πήρε τηλέφωνο, αλλά πρώτος με πήρε ο Καραγιάννης, μου λέει τα μάθες. Λέω μόλις τώρα, ναι. Ο δεύτερος λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνο, βλέπω Βασίλης και τα λοιπά, βροχή. Με παίρνει και ο Βασίλης στο τηλέφωνο, τον έχει πιάσει νευρικό γέλιο. Έλα ρε Βασίλη, δεν μπορώ να σταμάτησω. Λέω γιατί, ρε εσύ λέει, ούτε ένα καλοκαίρι ήρεμο ρε γαμώτη. Με νευρικό γέλιο, δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ λέει. Αυτό. Το φανερώνω έτσι το τηλεφώνημα. 5 λεπτά γέλιο. Νευρικό. Τους βλέπω τώρα για κάτι συνοπαδούς, κάτι που αξίζει άσους άλλους τους αλλοδιστικούς εκείνους. Τους βλέπω στεναχωρεμένους. Δεν μπορούσαν να πάρουν τη Δευτέρα τηλέφωνο. Να πούνε γιατί και ο Ιβάλ και ο ένας και ο άλλος. Φανταστείτε να είχε φύγει την Παρασκευή ο Ρασβάν Λουτσέσκου και τη Δευτέρα να μην είχαμε κλείσει προπονητή. Και λέω τόσο ευχαρίστηση, τόσο γέλιο. Άστα, χαρίζεται πόνος ούτε 48 ώρες, ρε. Ρε μπαγάσα, Ιβάν.
Άσε ρε, άσε ρε, 8 ώρες ακόμα να πούμε 48. Ας να χαρούνε λίγο ρε, ας να χαρούνε. Τώρα είναι νέο το αφήγημα. Αυτός δεν θα μπορέσει. Έγινε παιδιά. Κάποιος, αν μπορείς κάποιος λίγο να με απαντήσει. Έχω κάποιον ο οποίος δεν θα το ανανεώσει. Μπορώ να πάω από τώρα να πάρω τη θέση ή πρέπει να περιμένω 19 του μηνός? Δεν το ξέρω αυτό. Θα μου το στείλει τώρα σε μήνυμα 533, ξέρω. 100%. 100%. Δεν θα ανανεώσει κάποιος τη θέση την ήδη υπάρχουσα και θέλεις να πας εσύ τώρα να πάρεις τη δική του θέση. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω δεν γίνεται όμως. Όχι, δεν μπορεί. Τα κατευθείαν, Χρύσα Άντσου, πριν πέσει, πριν στεγνώσει το σάλιο στο στόμα σου. Φιλέ, δεν υπάρχει τώρα η Άντσου. Μιλάμε ότι πριν βάλω τελεία στην πρόταση. Όχι, δεν μπορεί τώρα, λέει. Τώρα δεν μπορείς. Αλλά φαντάζομαι όταν ανοίξουν οι θέσεις όλες, θα μπορείς. Λογικά. Και ο χορός του Βιερίνια που χορεύει τον μπαμπά. Άστο φιλέ. Το καρφίτσωσα γιατί σε μια δύσκολη και στενάχωρη κατάσταση, ήταν Σάββατο μέχρι να κατασταλάξουμε πού και τα λοιπά, χόρευε με όλη του την ψυχή. Έχουμε ηγέτη σε όλα τα επίπεδα, να ξέρετε, και θα παίξει καθοριστικό ρόλο να ενσωματωθεί ο καινούργιος προπονητής. Έτσι, το σέβονται πάρα πολύ στην Πορτογαλία του Βιερίνια. Τον Χρήστο τον έβαλε για το σύνδεσμο, για την υποδοχή που κάνανε για το κύπελο. Εν το συζητώ. Οπτήσματα σε όλους. Συγκλονιστικός. Ο σύνδεσμος, τα έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι τυχαία που νιώθω αδέρφια μου τα παιδιά εκεί, ούτε ότι έχω μία παραπάνω από φιλία με τον Χρήστο και με τα υπόλοιπα παιδιά εκεί, και με τον Ηλία και με τον Στέφανο. Με όλους. Τα παιδιά, φίλε, έχουν μία μικρή Θεσσαλονίκη, μία μικρή Τούμπα. Και όχι μόνο όσον αφορά στον ΠΑΟΚ. Οι δράσεις τους, οι φιλανθρωπικές, οι χοροί, οι εθνικές εορτές, είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που έχουν κάνει, φίλε, να ξέρεις. Και τα φιλικά θα τα δείξει το ΠΑΟΚ TV, λέει. Ναι, σε παρούσα φάση το ΠΑΟΚ TV. Αύριο είναι το πρώτο φιλικό, έτσι με τους Ολλανδούς, με τον προπονητή να μην έχει καν φτάσει ακόμα εκεί. Okay. Θα αρχίσει τώρα, πρέπει οι παίχτες να δείξουν πράγματα στον καινούριο προπονητή και έχουν μπει στην πρίζα όλοι. Και καλώς γίνεται αυτό. Καλώς γίνεται αυτό. Εγώ Κωστή μου περιμένω για αυτό το Ζαμπά, δεν ξέρω. Δεν γίνεται να μην δεν παίξει. Ξέρω και εγώ τι γίνει με αυτό το παιδί. Τώρα θα κρυθούν όλοι. Όλοι φίλε, από το μηδέν. Δεν έχει. Με τις περσινές δάφνες δεν θα παίξει κανένας. Το ξέρουν και οι ίδιοι παίκτες. Και τα 15 γκολ του Τσούμπα, να ξέρεις. Εκεί φίλε, όχι 15. Είπα, πρώτο σκόρερ στη Super League φέτος ο Τσούμπα Ακπομ. Και θα βάλω μέσα και Μποφίλιο. Και όχι ένα λεπτό, καλό. Όχι ένα λεπτό. Τώρα πλέον εφανερώθηκε το τρίκ. Δεν έχει. Τώρα θα πάω κανονικά με παρουσία Μποφίλιου στο στούντιο. Να τη ρωτάω για τα καινούργια κομμάτια του Ζαφίρη Μελά. Τι γνώμη έχεις, Νατάσα και τα λοιπά. Να τη φέρεις στο στούντιο. Φιλιά, γεια σου Βασιλάκη μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Λοιπόν, όχι, δεν μπορεί τώρα, μετά τις 19 μου γράφει η Χρύσα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Άμεση η απάντηση. Ουρές ο κόσμος. Δεν άκουσα. Διάλειμμα δεν κάναμε, διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φουλ βάθια. Σαφέτης. Ακούστε το έκο. Χάνεσαι. Κουστό. Τραγούδι πρωτοτραγουδισμένο από Τρομάρα. Τρομάρα είναι το επίθετο. Δεν εννοώ ότι ένας έπαθε μια τρομάρα και το τραγούδισε. Να σας. Αφιερωμένο στα παιδιά στη Γερμανία που θα έρθουν σε πανηγύρια το καλοκαίρι στη Βόρεια Ελλάδα. Με πολύ αγάπη. Ξέρουν ποιοι είναι αυτοί του ρεπερτορίου. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. 2310-287-888. Για αυτή που αγάπησα κι ακόμα ας αγαπώ. Πάμε. Έλα μωρή αρρώστια. Μοίρασε πόνο λέμε. Ζητάτε να σας πω το παρεκό. Ζητάτε να σας πω.
το καημό μου. Κι αυτή που αγάπησα. Πάντα ο πιο αδιάφορος είναι ο μπασοκιθαρίστας. Λες και είναι παρμένος από το μουσείο της Madame Tussauds. Ο πιο ντρούπι, ο πιο μπλ. I'm so happy. Είναι ο πιο κέρινος, ο πιο βαλσαμωμένος. Λέει, ο κλαριτζής πάντα της δίνει αυτά και τα λοιπά. Αν έχει μπουζούκι αυτά, υδρώνει έτσι ο βιολιτζής. Ο μπασοκιθαρίστας είναι ο πιο cool από όλους. Ήθελε κάποτε να παίξει τους Crimson Glory και δεν του κάτσε η τύχη. Και κατέληξε να πέσει τα πανηγύρια. Για μένα, άνοδος στην καριέρα σου, να ξέρεις. Έτσι. Αν σας βγάζει ο δρόμος, σκεφτείτε ένα πανηγύρι. Δεν σας πέσει μούρι. Είναι ένα κομμάτι γνήσιο folklore, το οποίο δεν έχει αλλοιωθεί από τους ραγδαίους ρυθμούς της τεχνολογίας, το πώς τρέχουν όλα αυτά. Εκεί, μπύρα μέσα από το βαρέλι με τον πάγο, λαδόκολα, φουλέκο, μουσική να γλεντήσεις και να ευχαριστηθείς, αγνά πράγματα, ανώθευτα, έτσι, ήχος φυσικός, με κλαρίνα, με μπουζούκια, στο χωριό, κάτω άσπρο το παπούτσι από το χώμα του γηπέδου, γιατί συνήθως στο γήπεδο του χωριού πέσει πρώτη φορά τερματοφύλακα στη ζωή του ο μπασοκιθαρίστας που λέγαμε. Περιμένει να έρθει η μπαλιά για να κάνει την απόκρουση. Συνήθως είναι στημένα μπροστά στην εστία τα όργανα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα, Κωνσταντή. Καλώς στο στράτο! Καλώς μου λες, όταν παρευρίσκεσαι σε τέτοια μουσικά event όπως το προηγούμενο, ναι, γεμίζει αυτόματα βενζίνη και το αυτοκίνητο. Κανονικά, φίλε. Με τόσο έκο, ρε φίλε, δηλαδή πρέπει να σας χαρίζουν κιόλα. Δεν πρέπει να έχει χορηγία να βγουν με οι κλαριτζίδες και να έχουν έκο μπροστά στη φανέλα. Πώς είναι, ρε παιδί μου, το στοίχημα, με χορηγία, δεν σκεφτεί κανένας. Και αντί για τέτοιο να πούμε, και αντί για να τους κολλάς το χιλιάρικο, ξέρω εγώ, στον κούτελο, να τους κολλάς κουπόνι για το βενζίνη. Ή να λέει, σήμερα θα πάω να δω τον έκο σαφέτης. Α, εγώ χθες πήγα στη Γιώτα Γρίβα BP, πέρασα καταπληκτικά. Ωραίο σαν ιδέα. Ωραίο. Εμείς Δημάκης Σελ. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Για πες. Πάμε στα σοβαρά. Πάμε. Λοιπόν, διάβασες δηλώσεις Γκυγέρμε του παίκτη Ολυμπιακού? Όχι. Δεν είναι φυσιολογικό, λέει, να μένει ο Ολυμπιακός 2 χρόνια χωρίς τίτλο. Εσύ πού το ξέρεις, Πουλάκη? Το άλλο καλοκαίρι. Το άλλο καλοκαίρι που θα κλείσει 3 χρόνια χωρίς τίτλο. Τι θα λες? Φυσιολογικό. Θα είναι φυσιολογικό, τι πιστεύεις? Απόλυτα πιστεύω. Με τέτοιες επενδύσεις, τις οποίες κάνει ο Ολυμπιακός εντός εισαγωγικών, γιατί ο κύριος Μαρινάκης, αντί να φέρει κανένα ποδοσφαιριστή ή κανένα προπονητή, επενδύει στην Δημοκρατία. Εκεί είναι όλη η ελπίδα. Με τέτοιες επενδύσεις δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός ποτέ να δείξει ένα τίτλο, εκτός αν έχουμε πάλι περίεργες καταστάσεις. Δεν νομίζω. Το λογικό στράτο είναι ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτό δείχνουν. Ο άλλος έκανε τέτοια εγκλήματα που έτσι είναι πολύ φυσιολογικό. Αυτό που δεν θεωρώ φυσιολογικό είναι να γυρίσουμε σε παλιές εποχές. Δεν είναι ο ίδιος ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο ίδιος οργανισμός. Δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει να κάνει με τα γύρω. Με τα γύρω. Για τα γύρω μιλάω. Για τα γύρω. Δεν θα πάμε σαν τα πρόβατα στη σφάγη. Έτσι. Και είμαστε έτοιμοι. Θέλω να ρωτήσω. Ναι. Είναι το εξής. Βασικά, μετά από την υπόθεση Λουτσέσκου, τώρα που κάθισε η σκόνη, ναι, και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, και άλλα πράγματα πέραν από το άιντε να φύγει ο προπονητής, να έρθει ο επόμενος, κάθομαι και σκέφτομαι πόσο κρίμα είναι που δώσαμε τον Κουλουράκο, ρε φίλε. Θα μπορούσε κάλλιστα στο ρόστερ αυτό, ειδικά με αυτόν τον προπονητή ο οποίος θέλει να παίξει με 4-4-2 ή κάτι με 2 επιθετικούς, θα, ναι, μπορούσε κάλλιστα να πάρει μια ευκαιρία. Κι άλλος μου το είπε χθες και πιθανόν για λίγες ώρες να χάθηκε ο παίχτης. Okay. Ναι, εγώ στο, ναι, λέω. Είναι ένα σκεπτικό. Όπως ας πούμε πρόλαβε ο Χατζησαΐας π.χ. Θα πάρει μεταγραφή η Κώστα. Μακάρι. Σε δύο χρόνια ο Κουλούρης από σήμερα θα παίζει στη Μονακό, θα παίζει στη Ρώμα, θα παίζει σε τέτοιες ομάδες. Ναι. Το λέω από τώρα. Σήμερα. Μάλιστα. Τι να πω. Και ένα τελευταίο. Γνωρίζεις αν ο Λάμπρου, όταν αγοράστηκε από τον ΠΑΟΚ, πέρασε πρώτα από την ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ και μετά προωθήθηκε ή πήγε κατευθείαν? Νομίζω πήγε κατευθείαν, δεν πέρασε από την ΚΑΠΑ 20. Έχω δεν αυτή πέρασε την αίσθηση. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι αυτό... Όχι αν τον στείλανε στην ΚΑΠΑ 20, αν τον περάσανε τεχνιέντος στην ΚΑΠΑ 20. Δηλαδή να έγινε μεταγραφή για την ΚΑΠΑ 20 και καλά, αλλά να προωθήθηκε στη βασική ομάδα μέσω. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Με τι σκοπό? Είναι πολύ σημαντικό για το Champions League. Ναι. Διότι θα πρέπει να δηλώσεις 5 Έλληνες, οι
οποίοι οι 5 αυτοί θα, είναι, θα έχουν προπονηθεί στην Ελλάδα από τα 15 μέχρι τα 18 τους χρόνια και θα βγαίνουν από τις ακαδημίες σου. Ιδάλλως, αν δεν μπορείς να τους δηλώσεις, θα πρέπει να αφήνεις τις θέσεις κενές. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Μπέλκα, δεν το έχω καθόλου τον Γιαννούλη και τον Μελίσσα, τον τερματοφύλακα. Ναι, ναι, δεν το έχω καθόλου. Είναι μόνο δεν, αυτοί οι τρεις. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκα. Να το μάθεις, αυτό να το διάβασες κάπου, εσύ το σκέφτηκες, πώς... Ποιο πράγμα. Λέω, αυτό που μου λες, το διάβασες κάπου ότι πέρασε από την ΚΑΠΑ 20 ή το δήλωσαν... Όχι, δεν το διάβασα, απλά είναι ένα τρικάκι που μπορείς να κάνεις ώστε να δικαιολογήσεις τους παίκτες σαν παίκτες από την ακαδημία σου. Ναι. Δεν νομίζω, πάντως ξέρω, δεν έχει γίνει αυτό. Ήρθε για την πρώτη φορά. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα, θα πρέπει να αφήσει τις θέσεις κενές, γιατί δεν έχουμε παίκτες να συμπληρώσουν την πεντάδα αυτή των ποδοσφαιριστών. Ναι. Μάλιστα. Έγινε, Στράτε. Χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Κληρώνουμε μια σακούλα κρέατα σε λίγο από το κρεοπωλείο Μιχάλης, στον Εύωσμο, Μενελάου 29. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα που παίρνω δεύτερη φορά. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, τον παίρνουν για τον φίλο που πήρε το εισιτήριο του Γουφίλου. Γιώργο, τώρα σε ακούμε. Για πες. Θα πρέπει να πάει μαζί με τον φίλο του στην ΠΑΕ, μαζί με την ταυτότητα αυτός ο οποίος δεν θέλει να ανανεώσει το εισιτήριο, για να πάει το εισιτήριο του. Έτσι είχα κάνει και εγώ την πρώτη φορά. Πήγες λοιπόν προώρα και πήρες τη θέση την άλλη, μαζί με αυτόν εγώ που την πρώτη φορά... Όταν άλλαξα τη θέση, πήρα την θέση της χωρισμένης της θέσης της ανησιάς μου. Ναι. Πήγα με τον άντρα της, ναι, με και ταυτότητα δικιά της και πήρα τη θέση της παρουσία του ανησιού. Μάλιστα. Με ταυτότητα αυτός ο οποίος δεν θέλει να ανανέωσει το εισιτηρίο για να πάει την από θέση κοινού, του. Με αυτόν λοιπόν που είναι ο κάτοχος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος... Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ. Η καλύτερη απάντηση είναι 2310-954050, καλείτε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το διευκρινίζετε αυτό. Αν έρθω μαζί με τον μέχρι τώρα κάτοχο για να πάρω τη δική του θέση, αν μπορεί να γίνει τώρα, για να μην σας λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Πάμε, καλημέρα σας. Τρεις γραμμές, μην καλείτε άλλο. Μην καλείτε άλλο. Έλα αγοράκι μου, έλα. Καλημέρα από Μονακό. Καλώς στο παιδί. Μ' ακούς? Σε ακούω, έχει πολύ φασαρία μέσα, αλλά σε ακούω, ναι. Είναι τα παιδάκια στο λεωφορείο, τι να κάνω. Μπράβο, τα αγόρι μου, μπράβο. Ένα σχολείο, ένα kindergarten πήγε. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, αγοράκι μου. Μπράβο, τι γίνεται. Να κάνω, ρε. Μονάχο, καλά, όλα οκ. Άλλε τούπα, άλλε γούνταρα. Τραγουδάνε, λοιπόν. Αν δεν κάνω λάθος, ακούω στο βάθος να τραγουδούν το μόνο που θυμάμαι από παιδί μικρό. Ακριβώς το ίδιο. Ή το δικέφανα μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά. Δικέφανε μεγάλωσα. Αυτά τα αγνά βαβαρέζικα παουκτσάκια. Έτσι. Αμπαλαέα δεν λένε, κάτσε λίγο. Αμπαλαέα μου φίλε δεν λένε. Το κατάλαβες έτσι. Και μάλιστα αμπελαέα που είναι από χθες. Αμπελαέα. Λόγω αμπέλ. Λοιπόν. Ή αμπελελέ που λέγει ο Σουκαλάς. Για πες. Βάλαμε στην κλήρωση 5-26 και τα κρέατα. Έλα αγοράκι μου. Να σε βάλω. Ήθελα να πω κάτι. Αν είναι δυνατόν να κάνω ένα παράπονο για την ΠΑΕ. Βεβαίως. Αν είναι δυνατόν μέσα σε 40 ώρες να παίρνεις προπονητή, ναι, εν ενεργεία, να σου βγαίνει 8,5 εκατομμύρια η μεταγραφή, να τον θέλει η Μπενφίκα και η Μπαρσελόνα για να διώξει Βαλβέρδε και να είναι στην top list των 50 προπονητών παγκοσμίως. Ναι. Απαράδεκτο αυτό που έτσι, έκανε έτσι, και τόσο και γρήγορα. Δεν τόσο γίνεται. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι. Χωρίς φλάκα, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Μεγάλη κίνηση αυτό. Άστα. Μην το συζητάς. Μεγάλη κίνηση. Εκοφαντική. Ένας ΠΑΟΚ που έχει αλλάξει σε όλα. Εκοφαντική. Αυτό μήνυμα προς φίλους και εχθρούς ήταν αυτό. Τρώμαξαν, φίλε, τρώμαξε. Η κίνηση τρώμαξε. Δεν ξέρω αν θα πετύχει ο προπονητής. Κανένας δεν το ξέρει. Φίλε, η κίνηση, η επιλογή του, ο τρόπος, τρώμαξαν τους πάντες. Τέλος. Όλες οι απ' όλα, άμα κοιτάξει, διαβάσει τι λένε, θα πάρει στην πλάκα σου. Θα πάρει στην πλάκα σου. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει βγει η είδηση, έχει παίξει ευρωπαϊκά παντού. Παντού, ρε. Έκανε τεράστια εντύπωση. Τεράστια εντύπωση. Και ήθελα να πω για τον Πιτσιρίκο, γιατί τον ξέρω, είναι από Σταυρούπολη. Ξέρω ένας φίλος του ξέρει. Δεν είναι καλό. Ξεσχελίζεται. Είναι κρίμα να λέει τέτοια πράγματα. Για το Σιαμπάνι. Και να λέει και
Ναι, και να λέει θα φέρουμε το πρωτάθλημα στον Πειραιά. Δεν κάνει. Δεν κάνει μικρέ. Okay, αυτό το να πει θα φέρουμε το πρωτάθλημα στον Πειραιά, οκ. Okay, το να πει ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Σόπα. Ναι, σιγά, και θα φέρουμε το πρωτάθλημα στον Πειραιά. Okay. Δηλαδή, ευχαριστώ τον Μαρινάκη. Τα σχόλια περιθέτει. Ναι. Έχω κρίμα, λοιπόν να του πω κάτι χωρίς να το ευχόμαστε, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι κακοπροαίρετοι ούτε κομπλεξικοί. Την ημέρα που θα σε πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα, θα καταλάβεις πόσο λάθος έκανες. Δεν το ευχόμαστε, το ξαναλέω, γιατί δεν είμαστε κομπλεξικοί και ένα νέο παιδί δεν θέλουμε να έχει κακή τύχη, ασχέτως που έπραξε έτσι όπως έπραξε. Και λέει, το μέλλον του όταν κάνει είναι τελειωμένο έτσι. Τελειωμένο, όσο πίκρα και να έχει, δεν μπορείς να μιλήσεις. Σε βάλανε εκεί, παράδειγμα. Σου δώσαν το κασκόλ να πεις αυτά. Οκ, okay, έγινε. Πάμε παρακάτω. Φιλιά πολλά, λέβαια, στο λεωφορείο, στο Μόναχο, στο σχολικό, φιλιά. Έγινε, αδερφέ. Bye, bye, bye. Πάμε δύο γραμμές ακόμα, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the child. Alles gut. Πού πεις του, έλα ρε μασκότ, πού είσαι ρε Δημητράκο. Εχθές πήγα πρωί-πρωί και πήρα βέβαια το διαρκές. Αγόρι μου. Κανονικότατα. Φτάει. Και ένας μάλιστα πήγε μεγάλος, 5 η ώρα το πρωί πήγε εκείνος, φαντάσου. Έτσι, φίλε. Ούτε Champions League να παίζαμε τελικό δηλαδή. Ουρές. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον Ιβάν και το επιτελείο του ΠΑΟΚ που την άμεση αντίδραση που πήραμε προπονητή. Και λυπάμαι για τον άκοψο τρόπο του προπονητή τον πρώην του Λουτσέσκου που έφυγε με τόσο άκοψο. Θα μπορούσε να φύγει με το πήραμε το Κύπρο, να πει παιδιά, εγώ φεύγω και λοιπά. Ευχαριστώ για όλα. Δεν του λέει κανένα τίποτα. Δεν του λέει κανένα τίποτα. Βέβαια, έτσι είναι αυτά τα πράγματα και τώρα πρέπει να ξυπνήσουμε λιγάκι. Χάρη σε αυτόν τον προπονητή, πιστεύω τον καινούριο, δουλέψει ότι κατευθείαν θέλει τον Ολιβέρα να τον πάρουμε πάλι πίσω. Αναζωπηρώθηκε το θέμα, αναθερμάθηκε, να το πω έτσι καλύτερα, από χθες το βράδυ. Που ο καινούριος προπονητής φυσικά και εννοείται ότι τον ξέρει από το πέρασμά του στην Πόρτο και τη θητεία του εκεί, του παίκτη. Και από χθες το βράδυ ξαναζεστάθηκε το θέμα. Θα είναι μεγάλη υπόθεση να φέρουμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή εδώ. Το και θέμα είναι ότι. Δεν θα τελειώσουμε εκεί. Θα πάρουμε και άλλους παίκτες. Εννοείται. Και καλύτερους ακόμα. Θεωρώ και μεγάλο χαφ και σέντερφορ οπωσδήποτε. Θα τον πρικήσει αυτόν. Έχει τρελαθεί το ο Πόντιος. Όχι, ο προπονητή θα τραβήξει τους παίκτες. Γιατί το όνομα μετράει πάντα στους παίκτες για να βγουν. Όλα είναι. Παίκτες, όταν ένας ποδοσφαιριστής Ευρωπαίος ακούει ότι είναι μια ομάδα που έκανε double, που είναι αίτη, που πάει να παίξει το Champions League πραγματικά και κάνει αυτή την κίνηση παίρνοντας από την Μπράγκα, από την Πορτογαλία, όχι από το πουθενά, τον προπονητή αυτόν τον συγκεκριμένο, εννοείται ότι αυτό κάνει τρομερή αίσθηση, Δημήτρη. Και τα πόνερα αυτής της κίνησης θα τα δούμε και στις μεταγραφές. Εγώ το πιστεύω. Έτσι. Και θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και παίρνοντας στους ομίλους αυτομάτως οι παίχτες, όλα τα μπαφ, τα 20 εκατομμύρια που τον έχουμε τα ρήφα για να τον πάρουν, άμα τα δώσουν, θα πάει σαν να του κάνουμε 40 εκατομμύρια. Βέβαια, όλους τους παίχτες τώρα που έχουμε, να τους ανεβάσουμε την ταρίφα, να δώσουμε καμιά αυξησούλα έτσι μικρή, να τους γλυκάνουμε έτσι απαλή και να αυξήσουμε την ταρίφα, γιατί μετά το Champions League το Γενάρη έτσι. Με το καλό θα μας ζητάνε να μας πάρουν τους παίκτες, θα δίνουν 20 και 30 και 40 εκατομμύρια. Όλα, όλα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έχουν συγνώσει οι άνθρωποι που είναι εκεί, που είναι η δουλειά τους, ξέρουν. Αυτός ο Μπράγκο αυτός αποδεικνύεται, φίλε, πραγματικά γατώνει. Λίρα 100, λίρα 100, αυτό έχει σημασία. Έτσι, αποδεικνύεται ο άνθρωπος, είναι ακριβώς ο άνθρωπος για τη σωστή θέση αυτή. Έτσι, τελείως. Βάλε μου και συγκλήρωση 401. Να σε βάλω και 401. Και να πάνε όλοι να πάρουν τα διαρκεία, να μην τα καθυστερήσουν και έτσι. Να μπορούν να φτάσουν έτσι, τον αριθμό 25.000, έτσι. Ακόμα καλύτερα. Στο 22 θα μπει κόφτης, να ξέρεις. Ας το κάνουν 25, δεν πειράζει, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται κάθε φορά να πάρει ένα εισιτήριο. Ας θα κάνουν όλα διαρκείας και τελείωσε τώρα. Γεια σου Δημητράκο, φιλιά, ζουμουσού αδερφέ μου, φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα και παρακαλώ λίγο σύντομα γιατί ξεφύγαμε στον χρόνο. Ναι, πέσαμε. Άστο, πρέπει να φύγω έτσι κι αλλιώς. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις στο Μασούτι απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. Με τρομερό γλυκό στο τέλος. Υπέροχα. Δέσματα σε ένα πλήρως αναγεννισμένο χώρο. Φυσικά, Κλιμάρτ εκεί γνωρίζετε στο 917-46 τα πάντα για τον κλιματισμό και ο ΣΕΣ Κώστας Ντάικιν κλιματιστικά και όχι μόνο. Φοροπρόβλεψη, μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr. Τα πάντα για την εφορία. Γιώργος Μουτσιάνας, 25 χρόνια εμπειρία. Αυτός γνωρίζει τι πρέπει να κάνετε, τα πάντα. Για ποθενέσκες, για περισσιολόγια κτλ. Και βέβαια, Tenda Home, 430-011. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, δώσε μου λίγο και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 67. Να δώσω τα κρέατα. 15. Το 15. Το 15.
είναι, βάλαμε για τα κρέατα, 2-23. Χωρίς τίποτα άλλο. Σε πάρουμε τηλέφωνο 2-23. Γιατί δεν μας έχει στείλει ούτε ονοματεπώνυμο, ούτε δαχτυλικά αποτυπώματα, ούτε αφημί, ούτε άμκα, ούτε τίποτα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, μην ξεχνάτε, δεν πέφτει με τίποτα! Έρχεται η Τρόικα, σας φιλώ γλυκά, ευχαριστώ την Αναστασία που και σήμερα ήταν κολόνα δωρικού ρυθμού. Bye, 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 bye!